φουέγκο. Τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε σήμερα. Παρασκευή, καλό μήνα. Καλό μήνα, είσαι φουέγκο όμως. Κοίταξε, έκανες τέτοια χορογραφία που έμπαινα. Δεν μπορούσα να μην έρθω κοντά. Σ' αγαπώ. Παιδιά, εδώ κοιτάξτε, με το γυαλί μέσα. Λοιπόν, Ιούλιος, καρδιά του καλοκαιριού. Μπαίνουμε σιγά σιγά, έτσι. Μπήκαμε ήδη. Φωτιά, λοιπόν. Καλό μας μεσημέρι. Είναι και πολύ ψηλά οι θερμοκρασίες. Μπήκαμε και στον Ιούλιο. Καλό μήνα να έχουμε. Εντάξει, ακριβώς λίγο τα ακτοπλοϊκά, αλλά η κίνηση στον Πειραιά, εν πάση περιπτώσει εδώ να πούμε για το δικό μας το λιμάνι, φαίνεται ότι αρχίζει ο κόσμος και φεύγει. Είναι και Παρασκευή, ρε παιδί μου. Αυτό ναι, δεν το είπαμε μέσα στα όλα τα υπόλοιπα. Yes. Λοιπόν, μπροστά ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που ελπίζω όλα πραγματικά να πάνε καλά, να περάσουμε όμορφα, να γεμίσουμε μπαταρίες. Και εμείς από τώρα, 2 η ώρα μέχρι τις 4, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά ωραία θέματα για σας. Και για να σας ενημερώσουμε και για να σας ταξιδέψουμε και για να συζητήσουμε και για να γελάσουμε, να χαμογελάσουμε. Και φύγαμε. Πάμε. Πω, αυτές είναι μουσικές, αυτά θέλω να ακούω. Είδες, σε έφτιαξα σήμερα. Ναι. Με προετοιμάζεις για το βράδυ, επειδή θα πάω ένα πεναρούμπι, θα το πάω. Α, δεν ξέρω. Στην παραλιακή. Πρέπει να πάω. Δεν ξέρω πού θα πας. Έχεις δώσει ραντεβού. Ναι, με τον Ναπολέον και τον Αγκαίο. Και τον Βασίλη. Έχουμε reunion. Έτσι, ναι. Μαριελάκη, νομίζω ότι και εσύ ετοιμάζεις. Όχι, όχι, το έχω κανονίσει. Και εσύ ετοιμάζεις βαλίτσες. Ναι, ετοιμάζω βαλίτσες. Εγώ και εσύ θα μείνουμε εδώ, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, κάτι συνταγές ανταλλάσσαμε πριν. Θα ψήσουμε το Σαββατοκύριακο. Χαλαρά πράγματα εδώ, τι να κάνουμε. Και ο Φίβος θα πάει σε μια συναυλία με τον Γιάννη από πάνω. Καλά, μην τα δίνεις όλα κι εσύ. Στην Αθήνα όμως. Λοιπόν, εδώ τριγύρω θα είμαστε. Εσείς ελπίζουμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για την ώρα καθίστε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα σας κάνουμε όμορφη παρέα. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα και κομμάτια της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, αλλά πολλά και διάφορα άλλα για να ταξιδέψουμε, να χαμογελάσουμε και όλα αυτά τα οποία συζητάμε μας αγγίζουν, μας αφορούν. Τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εχθές δόθηκαν διευκρινήσεις από την Επιτροπή Εμβολιασμού, γιατί ο κόσμος είχε ψιλομπερδευτεί με την τέταρτη δόση. Δεν ξέρω αν ξεμπερδεύτηκε πραγματικά. Θα τα συζητήσουμε σήμερα. Θα έχουμε και σε λίγο τον κύριο Τζανάκη. Το θέμα είναι ότι αρχίζουν και χτυπάνε κάτι καμπανάκια. Γιατί οι επιστήμονες και οι ειδικοί λένε ότι είμαστε μέσα στο κύμα. Στο εκτοκύμα. Ακριβώς. Πολύ και μέσα. Περιμένουμε την κορύφωση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί θέλει μια προσοχή. Δεν ξέρω μήπως να ξανασκεφτείτε και λίγο τη μάσκα, έτσι, την οποία την ξεχάσαμε. Τώρα, αυτή την περίοδο και επειδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία έτσι, βγήκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών. Περιμένουμε τις βάσεις. Τι αρχίζει για πάρα πολλά σπίτια η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Γιατί κάποια παιδιά θα περάσουν μακριά από το σπίτι τους. Τώρα, το ένα θέμα είναι το οικονομικό και να τα βάλουν κάτω οι γονείς. Και βεβαίως το θέμα της στέγης είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό, γιατί έχουν εκτοξευθεί και τα ενοίκια. Σας έχουμε αποκλειστικό έτσι εδώ εκτενές ρεπορτάζ και θα σας μιλήσουμε και για τα σπίτια και για τα Airbnb και όλες αυτές τις λύσεις. Και από την άλλη, έχουμε δει αυτό το viral με τις γιαγιάδες στο βιντεάκι και πραγματικά έχουμε ξεκαρδιστεί και θα έχουμε σήμερα και τους εμπνευστές. Εδώ λοιπόν οι γιαγιάδες, λοιπόν οι κριτικές γιαγιάδες, οι οποίες άνοιξαν βεντέτα λέει με τους τράπερς. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Για φίλες μου, θέλω να κάνουμε παρέα. Και στη μέση είναι το γλυκό από μελιτζάνα. Είναι φανταστικές, τις αγαπώ πάρα πολύ. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με αυτή την καταπληκτική ομάδα του ραδιοφωνικού παραγωγούς που φτιάχνουν αυτά τα βιντεάκια, έχουν ξαναφτιάξει για το Survivor, για το Casa de Papel και τα χαζεύουμε πάντα και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και φυσικά θα έχουμε όλα τα νέα από την επικαιρότητα, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από όλη την Ελλάδα και την περιφέρεια. Και στην εκπομπή αυτή τι κάνουμε, αποδράσεις. Και σήμερα θα πάμε απέναντι από το Γήθιο, στη βραχονισίδα Κρανάη, εκεί που σύμφωνα με το μύθο, ο Πάρης έκλειψε την ωραία Ελένη. Και έζησαν τον έρωτά τους, λέει εκεί. Βέβαια. Θα τα δούμε αναλυτικά, πολύ ωραία εικόνα. Και θα πάμε και στην Κρήτη για να γνωρίσουμε αυτά τα δημιουργικά, ευφιέστατα παιδιά, που δημιούργησαν αυτό το μηχανικό μπάρμαν, το ρομποτικό μπάρμαν. Και θα πάμε και το γύρο του κόσμου με τις παράξενες ειδήσεις μας. Και θα ξαναπάμε στην Κρήτη, γιατί έχουμε και άλλη παραλία, την παραλία του Καρτερού. Πήγα να πω Καρτερού, γιατί ήταν ένας άλλος του Καρτερού. Αλλά έχω και ένα top 5 με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Και έχουμε το quiz μας σήμερα, γιατί σήμερα κληρώνουμε και το δώρο μας.
Επίσης να πούμε, μια που το αναφέρεις για την παραλία και του Καρτερού, θα σταθούμε λίγο στο κομμάτι έτσι των ναυαγοσωστών, διότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια χώρα ολοθάλασσα, γιατί κολυμπάμε, πώς κολυμπάμε δεν ξέρω, για ποιες συνθήκες, θέλει λίγο προσοχή. Βέβαια. Και τώρα εδώ που είμαστε και για τους τουρίστες και για μας και για όλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, έχουμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη να μας δώσει λίγο τα φώτα του έτσι, να δω αν είναι καθησυχαστικός ο κύριος Τζανάκης. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, λέτε ότι ξεδιάλυνε λίγο η ιστορία με την τέταρτη δόση, κύριε Τζανάκη, σχετικά με την ενημέρωση και τις διευκρινιστικές που δόθηκαν εχθές. Ποιοι νομίζω πρέπει τελικά να την κάνουν? Νομίζω ναι, δεν πρέπει να το σκεφτώ να την κάνουν οι έως 50 ετών, οι οποίοι έχουν κάνει τρεις δόσεις και, ή έχουν νοσήσει κιόλας. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ακόμα και αν έχουν συνοδά νοσήματα, αλλά καλώς ρυθμισμένα. Αντίθετα, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση όσοι έχουν σοβαρά νοσήματα, αιματολογικά, ογκολογικά, βαριά μεταβολικά νοσήματα ή άλλα πράγματα, μπορεί να το συνοηθούν με το γιατρό τους. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και κάποια υπερτασούλα να έχουν και λίγο διαβήτη να έχουν, εφόσον είναι καλά ρυθμισμένος και έχουν κάνει τρεις δόσεις, δεν χρειάζεται να κάνουν την τέταρτη. Πάνω από 60 ετών όμως υπάρχει μια διακριτή ωφέλεια και θα πρέπει να το σκεφτούν όσοι είναι πάνω από 60 ετών, ιδίως αν έχουν συνοδά νοσήματα. Κύριε Τζανάκη, μια γενική ερώτηση μου στέλνουν εδώ και τηλεθεατές για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Ναι, τα αυτοάνωσα νοσήματα, εφόσον συνοηθούν με τον γιατρό τους και εφόσον αυτά θεραπεύονται με ορισμένες θεραπευτικές ουσίες που επιδρούν στο νοσοποιητικό, θα πρέπει με τον γιατρό τους να σκεφτούν το πώς θα νοσοποιηθούν. Όχι μόνο με τα εμβόλια, αλλά ενδεχομένως και με τα αντισώματα. Τώρα, θα πρέπει εδώ επίσης να πούμε ότι όποιος νοσήσει από αυτούς ή όποιος είναι πάνω από 60 ετών και νοσήσει, θα πρέπει να δηλώσει το κρούσμα του και να συνεχίσει να συνοηθεί με τον γιατρό του για να λάβει την αντιοική αγωγή επί 5 μέρες, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να διασφαλιστεί και από αυτή την πλευρά η καλή έκβαση της νόσου. Τώρα υπάρχει αυξητική τάση στα νοσοκομεία, στις εισαγωγές. Άκουγα χθες, κύριε Τζανάκη, ότι έσπασε το φράγμα των 300. Ναι, πραγματικά έσπασε το φράγμα των 300, αλλά παράλληλα είχαμε και περίπου πάνω από 250 εξιτήρια. Επομένως υπάρχει μια ανταλλαγή, δηλαδή όσοι μπαίνουν περίπου βγαίνουν κιόλας, οπότε δεν επιβαρύνουν τα νοσοκομεία. Αυτό το που πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να μας πιάσει πανικός. Υπάρχει έξαρση. Πρέπει να φοράμε τη μάσκα για να αποφύγουμε να μολυνθούμε, ακόμα και αν περάσουμε ήπια την νόσο, διότι θα μπούμε σε μια ταλαιπωρία 7 με 10 ημέρες να είμαστε σε καραντίνα, να μπορούμε να συναντήσουμε τους φίλους μας ή μέσα σε ένα σπίτι, να είμαστε σε ένα δωμάτιο. Και πολλές επαναλημώσεις αυτά... όμως, κύριε Τζανάκη, δηλαδή αυτό επίσης είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο, γιατί μέχρι τώρα θεωρούσε κάποιος ότι έχω κάνει τρεις δόσεις, έχω νοσήσει ενδεχομένως και οι περισσότεροι μας από μία φορά. Είμαι προστατευμένος, αλλά φαίνεται τώρα ότι εδώ αυτή η όμικρον 4 και η όμικρον 5 δεν κοιτάει από αυτή την ανοσία. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι πραγματικά αποφεύγει την ανοσία, είτε αυτή έχει επιτευχθεί με φυσική νόση, είτε με εμβολιασμό. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να φοράμε τις μάσκες μας σε πολυσύχνατα μέρη, ώστε να αποφύγουμε τη μόλυνση. Διότι ακόμα και αν περάσουμε ήπια την νόσο, επαναλαμβάνω, ναι, θα μας βάλει σε μια περιπέτεια άρα καραντίνας. Θεωρείτε ότι μπορεί τώρα όσο προχωράμε μέσα στον Ιούλιο και λένε συνάδελφοί σας, αλλά και δεν ξέρω και ποια είναι η δική σας άποψη, να μπούμε σε μια διαδικασία αυτή η σύσταση για μάσκα να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη? Πόσο πιο συγκεκριμένη να γίνει? Είπαμε, πρέπει να φοράμε τις μάσκες σε μέρη. Γιατί τώρα είναι υποχρεωτική μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις, ναι, στα νοσοκομεία και στα γυροκομεία. Αυτό λέω, μήπως επεκταθεί, μήπως υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί το παρακολουθώ και το βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως και στη Γαλλία, για παράδειγμα, ξανασκέφτονται τα μέτρα έτσι όπως πάει η κατάσταση. Εάν το υγειονομικό σύστημα πιεστεί και φτάσουμε να έχουμε πολλούς διασωληνωμένους, πράγμα που δεν το βλέπω, δεν το προβλέπω, τότε πιθανώς να τα σκεφτούμε. Αλλά να σας πω κάτι.
Τι άλλο χρειάζεται, δηλαδή, θα χρειάζεται ο στρατιώτης, ο αστυνομικός, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα πρέπει όταν ταξιδεύουμε ένα αεροπλάνο να φοράμε μια μάσκα. Όταν είμαστε μέσα στα αεροδρόμια, όταν είμαστε μέσα στα σούπερ μάρκετ, όταν είμαστε μέσα στα λεωφορεία, να φοράμε τη μάσκα. Δεν είναι ανάγκη να μας την επιβάλλει κάποιος. Και αυτό πρέπει να μας γίνει βίωμα από εδώ και στο εξής. Κύριε Τζανάκη, να ρωτήσω κάτι όσον αφορά την τέταρτη δόση για τους κάτω των 60. Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει αυτοί που έχουμε θέματα με το θυροειδή μας ότι ο κορονοϊός και τον απορριθμίζει κιόλας. Εμείς, π.χ. που πάσχουμε υποθυροειδισμό και έχουμε θέματα του θυροειδούς και είμαστε κάτω των 60, μας συμβουλεύετε να κάνουμε την τέταρτη δόση? Τι συμβαίνει, ας πούμε, με αυτή την κατηγορία, την ενδοκρινολογική? Ισχύει ό,τι είπα και προηγούμενα. Εφόσον αυτός ο υποθυροειδισμός ελέγχεται και με φαρμακοθεραπεία και με θεραπευτική αντιμετώπιση και είναι ρυθμισμένος, δεν χρειάζεται να κάνετε την τέταρτη δόση. Παρ' όλα αυτά, και να ελέγχεται όμως, πάλι αν κολλήσεις COVID, όπως έγινε στη δικιά μου περίπτωση, απορριθμίστηκε. Δηλαδή, αυτό είναι που με απασχολεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, που το συζητώ και με άλλες κοπέλες και άντρες, ενδεχομένως πιο πολλοί κοπέλες που πάσχουν από υποθυροειδισμό. Ακούστε, το εμβόλιο τέταρτη δόση δεν σε προστατεύει από τη μόλυνση, διότι ο όμικρον 4 και ο όμικρον 5 ξεφεύγει από την ανοσία, ανοσία του εμβολίου. Okay. Επομένως δεν κερδίζεις κάτι. Και αν κερδίζεις κάτι, είναι πρόσκαιρο 5, 10, 20 μέρες, όσο κρατάει αυτή η πρόσκαιρη αύξηση των αντισωμάτων. Okay. Συνεπώς, αυτό το οποίο θα σύστηνα σε όσους έχουν τέτοια προβλήματα, να προσπαθήσουν ως κόροι οφθαλμού να προστατεύσουν τον εαυτό τους φορώντας μάσκα σε πολυσύχναστα μέρη. Κύριε Τζανάκη, δύο πράγματα. Ποια περιμένετε ότι θα είναι η κορύφωση σε αριθμούς και πότε, και αν θα έχουμε τελικά τα νέα γενιά εμβόλια, έτσι όπως συζητείτε και ακούγεται, αρχές του φθινοπόρου? Ως προς την κορύφωση, αυτή τη στιγμή τα μοντέλα μας δίνουν κορύφωση περίπου στο μέσο του Ιουλίου. Μάλλον στο μέσο του Ιουλίου θα αρχίσουμε να έχουμε μια αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν προς στιγμήν. Μπορεί να διορθώσουν και να δούμε άλλα πράγματα σε 15 όπου μέρες. Όπου θα φτάσουν πόσα τα κρούσματα? Ενδεχομένως να δούμε και 30.000 κάποιες μέρες. Τώρα, από πλευράς των νέων εμβολίων, δυστυχώς τα νέα εμβόλια που προπαρασκευάζονται αυτή τη στιγμή έχουν σαν πρωτότυπα, την όμικρον και την όμικρον 2, ενώ ο ιός ήδη βρίσκεται ένα βήμα μπροστά με την όμικρον 4 και την όμικρον 5. Προβλέπω δε, όσο νούπο, ίσως μέχρι το Σεπτέμβρη, να έχουμε και νέο στέλεχος. Άρα ένα βήμα πίσω και δύο βήματα πίσω αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Πάντα βρισκόμαστε ένα με δύο βήματα πίσω. Θα πρέπει η επιστήμη να σκεφτεί ένα ριζοσπαστικό τρόπο παρασκευής εμβολίων που να προλαμβάνει τον ιό ή να έχει σαν πρωτότυπο μέρος του ιού το οποίο δεν αλλάζει από μετάλλαξη σε μετάλλαξη. Έτσι ώστε το ανοσοποιητικό μας να οπλιστεί με αμυντικές ικανότητες τουλάχιστον για ένα χρόνο. Δεν κύριε μπορεί Τζανάκη να γίνεται να κάνουμε κάθε 3-4 μήνες από ένα εμβόλιο. Σωστά. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ κρατάω το πιο σημαντικό, ότι πλέον το γνωρίζουμε, ζούμε 2 χρόνια με αυτή την κατάσταση και μόνοι μας, με τη λογική. Μπορούμε μάσκα, έτσι. Πάμε ένα μπροστά, δύο πίσω. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Γι' αυτό όμως πρέπει να προστατευτούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Έχουμε τη συνάδελφό μας τη Λίλα την Καρακιτσάκη, η οποία έχει συναντήσει τον Θεμιστοκλή τον Μπάκα, τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου Real Estate, και έχουν όλες τις πληροφορίες και βρίσκεστε μάλιστα και σε ένα τέτοιο σπίτι από αυτό που αναζητούν τώρα οι οικογένειες. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα. Λίλα. Καλησπέρα σας. Γεια σας από το κέντρο της Αθήνας. Όπως είπατε ακριβώς, είναι μία περίοδος που όλοι επιδίδονται στο γνωστό αγώνα δρόμου προκειμένου να βρουν φοιτητική κατοικία, στέγη για τα παιδιά τους, και εμείς βρισκόμαστε έξω από ένα μέσο σπίτι 35 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο και θα σας δείξουμε. Είναι ένα σπίτι που σε γενικές γραμμές πληρεί τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που αναζητούν τα νέα παιδιά στο νέο τους ξεκίνημα.
Έχω μαζί μου τον κύριο Μπάκα, το Θεμιστοκλείο. Το χαζεύουμε, κύριε Μπάκα. Είναι ο πρόεδρος των... Είναι περίπου στα 50 ναι. τετραγωνικά τώρα. Είναι... Πόσα τετραγωνικά περίπου είναι, 35. Όχι, κυρία Μιχελιδάκη. Ελάτε. Το συγκεκριμένο κύριο είναι 35 τετραγωνικά μέτρα. Το ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνει 450 με 460 ευρώ, διότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι πλήρως ανακοινισμένο και όπως βλέπετε κι εσείς είναι πλήρως εξοπλισμένο. Έχει συσκευές, έχει κανονικά το κρεβάτι του, έχει ανακοινισμένο μπάνιο. Είναι ένα ακίνητο πλήρως ο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα, κύριε Μιχελιδάκη, η φετινή χρονιά, όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα κατάλληλα για φοιτητές, βλέπουμε αυξητικές τάσεις στο σύνολο των περιοχών. Είτε λέγεται κέντρο Αθήνας, είτε μιλάμε για το Γουδί, είτε συζητάμε για την Ζωγράφου, για την Καλυθέα. 35 τετραγωνικά, το βλέπουμε ότι είναι κούκλα το σπίτι ανακαινισμένο. Αλλά απ' την άλλη 35 τετραγωνικά, 450 ευρώ είπαμε. Ναι, κυρία Μιχελιδάκη, σκεφτείτε την ίδια περίοδο πέρυσι, ένα ακίνητο παρόμοιο, είχε ένα κόστος περίπου στα 380 ευρώ. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια αύξηση του ζητούμενου μισθώματος περίπου στα 70 ευρώ. Εάν πάμε σε ένα ακίνητο τώρα όμως μεγαλύτερο, δηλαδή ένα ακίνητο σε 40-50 τετραγωνικά μέτρα, θα ξέρω ότι τιμές ξεκινάνε από 450 ευρώ έως και 500 ευρώ, αν βρίσκεται στην κατάσταση που βλέπω. Δεν είναι πλήρως ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύλλογο των οικοσκευών. Κύριε ναι. Μάγκα, να ρωτήσω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λίλα, λίγο επειδή μου λένε από το κοντρόλ. Μας ακούει, Λίλα. Να δώσουμε τις κάρτες λίγο για να δώσουμε σας ακούω. Κάποια στοιχεία συνολικότερα. Βεβαίως. Λοιπόν, ας κρατήσουμε τη σύνδεσή μας και βλέπουμε εδώ τις κάρτες, τις οποίες τις τιμές και όλα τα στοιχεία μας τα έχει δώσει ο κύριος Μπάκας. Λοιπόν, στην Αθήνα, λοιπόν, στο Γουδί, έτσι, έχει μία γκαρσονιέρα έως 35 τετραγωνικά, 380 με 480 ευρώ. Όπου βλέπετε τα διπλά αστεράκια, είναι επιπλωμένο διαμέρισμα με 20 συσκευές, πλήρως ανακαινισμένο, έτσι. Το ίδιο σε διάρρη, 450 με 500 ευρώ, κύριε Μπάκα. Ζωγράφου, 320 έως 420. Κύριε Μιχελιδάκη, σκεφτείτε... Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για 450 με 500 ευρώ το διαράκι, όλο το 2016 κόστησε από 220 ευρώ σε 260, το 2019 από 360 ευρώ έως 480 και πλέον βλέπουμε ότι αγγίζουμε ακόμα και τα 500 ευρώ. Γιατί έχουν εκτοξευθεί, κύριε Μπάκα, έτσι οι τιμές? Και ειδικά στα σπίτια έτσι περισσότερο, σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου και στα μικρότερα σπίτια, αντιλαμβάνομαι, σωστά? Σωστά το λέτε. Κυρία Μιχελιδάκη, γενικότερα βλέπω τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα των ακινήτων να είναι περιορισμένη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που συζητά μια φοιτητική κατοικία, έχουμε και αύξηση περίπου 15 με 16% των εγγραφών νέων ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όσον αφορά τις περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Εμείς θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, από Σεπτέμβρη περίπου, θα επιστρέψουν κάποιοι ιδιοκτήτες στη συμβατική μακροχρόνια μίσθωση, με αποτέλεσμα να δούμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ακινήτων. Γενικότερα, κυρία Μιχελιδάκη, το θέμα μας είναι ότι από το 2018 έως και σήμερα η αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων αγγίζει ακόμα και το 5% και ακόμα και το 30%. Κύριε Μπάκα, να ρωτήσω κάτι. Αν μπορώ να ρωτήσω και εγώ, αν μου επιτρέπεις, Μάριον. Κύριε Μπάκα, ωραία. Ποιος, ναι, φίγω, εσύ είσαι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπάκα, αν μου επιτρέπεις, τι προτιμούν οι γονείς που ψάχνουν στέγη για τα παιδιά τους? Προτιμούν να ψάξουν στην περίμετρο γύρω από τα πανεπιστήμια? Προτιμούν πιο μακριά, κοντά σε σταθμούς μετρό? Θα ρωτούσα το ίδιο πράγμα, Λίλα. Δηλαδή, πώς πάει, γιατί θυμάμαστε ένα διάστημα ότι είχε πέσει η ζήτηση. Ένας φοιτητής, δηλαδή, που έρχεται από την επαρχία στην Αθήνα για να σπουδάσει, σε ποιες περιοχές να κοιτάξει για να βρει καλύτερες τιμές? Οι καλύτερες τιμές στην Αθήνα είναι κατά κύριο λόγο σε περιοχές οι οποίες δεν είναι πλησίων των πανεπιστημίων. Είναι εντελώς λογικό οι υποτιωτής φοιτητές να επιλέγουν διαμερίσματα πλησίων των πανεπιστημίων, αλλά λόγω ότι η Αθήνα έχει καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορούμε να επιλέξουμε και περιοχές όπου εξυπηρετούν το μετρό. Εγώ θα σας αναφέρω την Νίκαια, θα σας αναφέρω τον Πειραιά, θα σας αναφέρω πολλές περιοχές των δυτικών προαστίων που εξυπηρετούνται με το μετρό. Γενικότερα, αυτό που λέμε στους φοιτητές, ότι η φετινή χρονιά, επειδή θα είναι λίγο δύσκολη σε αναζήτηση φοιτητικής αδικίας με προσιτό ενίκιο, και να σκεφτούν
την δυνατότητα της συγκατοίκησης, αλλά παράλληλα μην ψάχνουν σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν ευκαιρίες στην κτήματα αγορά, ας κινηθούν σύντομα και ας σκεφτούν και τη διαδικασία της συγκατοίκησης, διότι υπάρχουν σπίτια 50-60 τετραγωνικά μέτρα, 65 τετραγωνικά μέτρα με δίπλα δωμάτια που δεν ξεπερνούν το συνολικό κόστος των 500 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ ο κάθε νέος φοιτητής. Ενώ βλέπουμε εδώ και την κάρτα που μας έχετε φτιάξει για αντίστοιχες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, π.χ. στην περιοχή της Καμάρας, λέτε εδώ για 30 έως 45 τετραγωνικά με μίσθωμα 300 έως 550 ευρώ ή τα 50 με 60 τετραγωνικά 420 έως 590. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως συμφέρει αυτό που κάνουν περισσότερο στο εξωτερικό και όχι τόσο εδώ, δεν είναι τόσο συχνό, το να πιάσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι φοιτητές και να μοιράζονται το ενίκιο. Να συγκατοικούν δηλαδή, ναι. Κύριε Μιχελιδάκη, είναι ένα φαινόμενο που στη χώρα μας δυστυχώς δεν το έχουμε υιοθετήσει πάρα πολύ έντονα. Πλέον ήρθε η εποχή να το υιοθετήσουμε. Όλοι όσοι έχουν σπουδάσει το 1980 ή και νωρίτερα έχουν συγκατοικήσει τη ζωή τους. Δεν είναι κακό η συγκατοίκηση. Ιδιαίτερα με συμμαθητές μας που περνάμε στην ίδια πόλη αλλά σε διαφορετική σχολή, ή ακόμα και με συγκινικά μας πρόσωπα, ή ακόμα και με συμφοιτητές μας από την ίδια σχολή στο δεύτερο έτος, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Τη φετινή χρονιά όμως, εμείς αυτό που λέμε ως φοιτητές είναι ότι συμφέρει. Και παράλληλα, κύριε Μιχελιδάκη, συμφέρει και το εξής. Λόγω των υψηλών ζητούμενων μισθωμάτων και παράλληλα τη δυσκολία του να βρούμε ένα ακίνητο με προσιτή τιμή, αυτό που λέμε στους συγγονείς είναι αν διαθέτουν οι άνθρωποι την οικονομική δυνατότητα, ας μπουν στη διαδικασία να βρουν ένα ακίνητο με 30, 40 ή ακόμα και 50 χιλιάδες ευρώ, διότι το παιδί που έρχεται στην Αθήνα να σπουδάσει, κατά κύριο λόγο δύσκολα θα φύγει πλέον από την Αθήνα. Εννοείται να αγοράσουν τώρα, κύριε Βάκα. Το θέμα της συγκατοίκησης είναι και θέμα ασφάλειας εκτός από πιο οικονομική λύση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα, θεωρείτε ότι ο Έλληνας ιδιοκτήτης θα δώσει εύκολα το σπίτι του για να συγκατοικήσουν πολλοί φοιτητές, είναι στην ιδιοσυγκρασία αυτή την ελληνική? Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες όταν βλέπουν να είναι δύο φοιτητές μαζί μπορούν να αυξήσουν το ενίκιο 20 και 30 ευρώ. Mm. Το θέμα όμως είναι άλλο που προκύπτει. Όταν από τους δύο φοιτητές, ένας από τους δύο θελήσει να φύγει από το συγκεκριμένο ακίνητο, mm-hmm. ποιος είναι μετά πλέον υπόχρεος στο ζητούμενο μίσθωμα και στο συμφωνικό που έχει υπογραφεί. Άρα πολύ καλή είναι η συγκατοίκηση. Το θέμα μας είναι να λύσουμε και κάποια θέματα που αφορά τις υποχρεώσεις του εκάστοτε συγκατοίκου. Μάλιστα. Να δούμε και μία κάρτα που μας έχετε δώσει για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι για να το ολοκληρώσουμε σαν... έχετε Πάτρα πρώτα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν και στην Πάτρα τις τιμές για ένα διαμέρισμα έως 25 τετραγωνικά, 150 έως 210 ευρώ και τα 30 έως 45 τετραγωνικά, 220 έως 450 ευρώ. Επίσης η Πάτρα είναι μία φοιτητούπολη, έτσι και βλέπουμε και... Κύριε Μιχελιδάκη, άλλα... στην Πάτρα, ναι, που, βλέπουμε τώρα, mm-hmm. που βλέπουμε τώρα και την καρτούλα, βλέπουμε ότι η Πάτρα καταγράφει ραγδαία αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων, ακόμα και 100 ευρώ το μήνα, όσον αφορά την ανώτερη τιμή στα σπίτια από 30-45 τετραγωνικά μέτρα. Η Πάτρα γενικότερα έχει έντονη κινητικότητα με τους φοιτητές. Ναι. Δώστε μας και την τελευταία κάρτα, παρακαλώ πολύ. Κύριε Μπάκα, βλέπουμε τώρα Κομωτινή, Γιάννενα, Ηράκλειο. Και θέλω να πω ότι εντάξει, και για τις άλλες πόλεις είναι τσιμπημένα τα ενίκια. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, ας πούμε, ή η Θεσσαλονίκη, κύριε Μπάκα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Κομωτινή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος για ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά μέτρα είναι από 200 έως 250 ευρώ. Για ένα σπίτι από 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα από 200 έως 330 ευρώ, mm-hmm. εάν είναι πλήρως ανακαινισμένο. Ενώ στη Σαγιάννενα, μια φοιτητική περιοχή, βλέπουμε ότι οι τιμές για ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά είναι από 240 έως 300 ευρώ και για ένα σπιτάκι από 30 έως 45 τετραγωνικά από 250 έως 400 ευρώ. Πάλι βλέπουμε στο Ηράκλειο από 180 έως 320 ευρώ ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά και από 30-45 τετραγωνικά μέτρα από 220-380. Τα Χανιά όμως έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Μιχελιδάκη, όσον αφορά κατά κύριο λόγο τα ακίνητα που είναι μικρής επιφάνειας. Δεν υπάρχουν. Εδώ η κατηγορία πολύ μικρά δεν έχει μπει καν, κύριε Μπάκα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες στα μικρότερα κινητά τα έχουν εγγράψει στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ταυτόχρονα στα Χανιά έχουμε και το άλλο φαινόμενο. Πολλοί ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τα κινητά τους από το Σεπτέμβριο μήνα έως και τον Ιούνιο. Και τον Ιούνιο μήνα, αρχές Ιουνίου, να λένε στον φοιτητή ότι πρέπει να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο ακίνητο, διότι θέλουν να το εγγράψουν στις βραχυχρόνιες μίσθωσης με στόχο την ενοικίαση σε τουρίστες εγχώριους ή αλλοδαπούς. Έχω ναι. πέσει και εγώ πολλές φορές σε περιπτώσεις φίλων που ψάχνουν για τα παιδιά τους και αντιμετωπίζουν mm-hmm. ακριβώς αυτό το πράγμα. Κύριε Μπάκα, αυτή εδώ έχει ξεκινήσει τώρα αυτή η περίοδος. Δηλαδή, οι γονείς και οι φοιτητές, οι υποψήφοι τέλος πάντων, τώρα έχουν αρχίσει και ψάχνουν. Αφού θα βγουν και οι βάσεις στον ΟΥΠΟ, θα βγουν οι σχολές. Κύριε Μιχελιδάκη, όντως βλέπουμε τις τελευταίες δύο ημέρες να υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή οι γονείς να κάνουν ουσιαστικά μια έρευνα των ζητούμενων μισθωμάτων, να ναι. βλέπουν πού κινούνται οι τιμές, να ζητάνε να δουν κάποια ακίνητα και να δουν αν μπορούν, αν προκαταβάλλοντας το ενίκιο όλου του έτους, μήπως υπάρχει κάποια έκπτωση, δηλαδή αν μπορεί κάποιος να μειώσει το ζητούμενο μίσθωμα 10 και 15%. Γενικότερα, εμείς θεωρούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα έως και τέλη Ιουλίου, κύριε Μιχελιδάκη, θα βρεθούμε στο αποκορύφωμα της ζήτησης. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, και επανέρχομαι στην ερώτηση που έκανε ο Φίβος, ολοκληρώνοντας. Υπάρχουν κάποιες έτσι δικές σας πληροφορίες, δικά σας στοιχεία, πού θα ήταν τώρα, ας πούμε, μια συμφέρουσα περίπτωση να ψάξουν οι άνθρωποι που δεν έχουν πολλά χρήματα να διαθέσουν, θέλουν να συμβάλλουν για τα παιδιά τους να προχωρήσουν, αλλά δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα, σε ποιες περιοχές να ψάξουν? Θα μπορούσαν να κοιτάξουν την περιοχή της Νίκαιας, θα μπορούσαν να δουν την περιοχή του Κορυδαλού, την περιοχή στο Περιστέρι, στο Ήλιον, στην Κυψέλη, στην Πατησίων. Είναι περιοχές που διαθέτουν ακίνητα τα οποία είναι σε πιο λογικές τιμές. Παράλληλα, μπορούν να δουν και την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή η περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί οι φοιτητές, ναι. που είναι γυμναστική ακαδημία και εξυπηρετείται κιόλας από το μετρό που είναι. Πλησίων του Αγίου Δημητρίου. Γενικότερα, αυτές είναι οι περιοχές που είναι πιο οικονομικές στη δεδομένη χρονική στιγμή για έναν φοιτητή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, δεν ξέρω να κρατήσω τον κύριο Μπάκα, Γιάννη, να δούμε το βίντεο και να μας δώσει και την άποψή του γενικότερα για την κατάσταση με τα Airbnb. Κύριε Μπάκα και Λίλα, περιμένετε μας λίγο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει έτσι για αυτή την κατάσταση και τι γίνεται και εδώ, στη δικιά μας την περίπτωση, στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο στο θέμα της Ελλάδας. Είναι παγκόσμια τάση. Είναι παγκόσμιο. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, οι τουρίστες πλημμυρίζουν και πάλι τις πόλεις και το Airbnb επιστρέφει δυναμικά. Η νέα παγκόσμια τάση βραχυχρόνιας μίσθωσης κατελημάτων ξεκίνησε το 2008 με έδρα το Σαν Φραντζίσκο από τους Brian Chesky και Joe Gebbia. Η ιδέα τους προήλθε αρχικά όταν το φθινόπωρο του 2007 αποφάσισαν να φιλοξενήσουν τρεις ταξιδιώτες που αναζητούσαν διαμονή καθώς δεν υπήρχε διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία της περιοχής. Σήμερα, η ιδέα αυτή έχει εξελιχθεί σε μια οργανωμένη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά. Αποτελεί τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζοντας σημαντική εξάπλωση στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Μάλιστα, τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Airbnb ανέφερε ότι έγιναν κρατήσεις για 102,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τα επίπεδα πριν από την πανδημία και τις προσδοκίες. Το φαινόμενο του Airbnb, όπως και σε άλλες χώρες, εμφανίστηκε στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, καθώς η υψηλή υποαπασχόληση και η ανεργία έστρεψαν αρκετό κόσμο στην αναζήτηση νέων τρόπων ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Το Airbnb έδωσε τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να μοιραστούν ανεκμετάλλευτους χώρους ή και αυτοτελή ακίνητα, προσφέροντάς τους έσοδα. Ωστόσο, η δυναμική εξάπλωση του Airbnb στην Ελλάδα μπορεί αρχικά να αποτέλεσε επενδυτική ευκαιρία για κάποιους, αλλά ταυτόχρονα έχει προκαλέσει και αρνητικές αντιδράσεις. Κυριότερη, η μείωση της προσφοράς ακινήτων, με κυριότερη τη μείωση της προσφοράς ακινήτων που διατίθεται για τυπική μακροχρόνια μίσθωση, με αποτέλεσμα την αύξηση των ενοικίων αλλά και την εκτόπιση μόνιμων κατοίκων από δημοφιλείς για το Airbnb περιοχές. Επίσης, το Airbnb έχει κατηγορηθεί ότι ασκεί αθέμητο ανταγωνισμό προς τον παραδοσιακό ξενοδοχειακό κλάδο. Μόλις εχθές, η Airbnb μονιμοποίησε και την προσωρινή επαγόρευση των πάρτι στα διαμερίσματα και τα σπίτια που διαθέτει στην πλατφόρμα της. Η εταιρεία άρχισε να επιβάλλει περιορισμούς από το 2019. Απαγόρευσε τα ανοιχτά πάρτι που ενοχλούσαν τους γείτονες, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας προχώρησε και σε οριστική απαγόρευση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πάνω από 6.600 χρήστες αποβλήθηκαν από την πλατφόρμα πέρυσι επειδή παραβίασαν τους κανόνες. Τα τελευταία χρόνια, οι τοπικοί άρχοντες του Παρισιού, του Λος Άντζελες, της Νέας Υόρκης, της Βαρκελόνης και του Άμστερνταμ
αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να εναντιωθούν στην κυριαρχία της Airbnb στο κέντρο της πόλης τους. Λοιπόν, προφανώς είναι μια τάση, προφανώς έτσι δίνει λύσεις. Απ' την άλλη, έχει δημιουργήσει και προβλήματα, κύριε Μπάκα, η περίπτωση με το Airbnb. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τις γειτονιές που ζούσαν. Δεν αναζητούν λύσεις αλλού. Τα ενίκια έχουν πολύ μεγάλη αύξηση. Κύριε Μιχαλιδάκη, θα ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα ακίνητα που εγγράφονται στις πλατφόρμες κατά κύριο λόγο είναι ακίνητα μικρής επιφάνειας που είναι από 25 τετραγωνικά μέτρος και 40-50 τετραγωνικά. Δεν είναι ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες. Δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης είδαμε και το επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα μας να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, διότι πάρα πολλοί αλλοδαποί επενδυτές μπήκαν στη διαδικασία να αγοράσουν ακίνητα τα χρόνια τα δύσκολα της χώρας μας, το 2015-2016, με στόχο την ανακαίνισή τους και κατευθείαν την εγγραφή τους πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλάζοντας κιόλας ολόκληρες περιοχές, όπως το Κουκάκι. Όποιος γνωρίζει το Κουκάκι στο παρελθόν, θα δει ότι το Κουκάκι πλέον έχει πολύ μεγάλη ζωή, έχει μαγαζιά. Το Κουκάκι δεν βρίσκει τίποτα, κύριε Μπάκα. Κουκάκι. Πετράλωνα, περιοχές, ασαφές περιοχές και τίποτα. Έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως είδαμε να αναπτύσσεται μια περιοχή, η οποία στο παρελθόν δεν ήταν στο χάρτη του τουριστικού. Δηλαδή το Κουκάκι αναπτύχθηκε λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και δημιούργησε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Είδαμε να υπάρχουν καθαριστήρια, να υπάρχουν μπακάλικα που δεν υπήρχαν στο Κουκάκι. Μια παρόμοια εικόνα, να ξέρετε, κύριε Μιχελιδάκη, αρχίζει να δημιουργείται και στην περιοχή των Εξαρχείων και στην Ιπποκράτειο. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις οπουδήποτε. Ναι. Ολοκληρώστε, δεν ήθελα να σας διακόψω. Ναι, ναι. Οπουδήποτε υπάρχουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, βλέπουμε να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Το θέμα ποιο είναι, ότι σε πολλές περιοχές που μπήκε η βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες επέστρεψαν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Στην Αθήνα είχαμε δει να υπάρχουν βραχυχρόνιες μισθώσεις στο Μεταξουργείο, στο Περιστέρι, στην Κυψέλη, στα Πατήσια. Περιοχές όπου δεν υπήρχε ενδιαφέρον και ξαναεπέστρεψαν πάλι ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, πάντως για τους φοιτητές που είναι και το θέμα μας και τις οικογένειές τους. Πέρα από το κόστος του ενοικίου, εάν συνυπολογίσουμε και το γενικότερο κύμα ακρίβειας που βιώνουμε στο ρεύμα, στα καύσιμα, τα κοινόχρηστα, γιατί και ένας φοιτητής θέλει και λεφτά για να διασκεδάσει, βέβαια, για να βγει και με τους φίλους του, δηλαδή το κόστος το μηνιαίο πλέον είναι απαγορευτικό. Και υπάρχουν και οικογένειες που έχουν και ένα και δύο παιδιά και τρία. Και πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, εγώ που μαθαίνω από φίλους, από παιδιά φίλων μου κτλ., πολύ δύσκολη κατάσταση. Που πάει το budget. Έτσι, ναι. Ναι, και αν βγαίνει. Επίσης, να ρωτήσω και κάτι για το Airbnb. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω και κάτι για το Airbnb. Υπάρχουν κανονισμοί στην Ελλάδα για το Airbnb? Γιατί να πούμε ότι το Airbnb αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ, πώς να το πω, έχουν μπει πολλοί κανονισμοί σε άλλες χώρες. Π.χ. στη Γαλλία δικαιούσε μόνο 3 μήνες το χρόνο να κάνεις Airbnb το ακινητό σου και πρέπει να είναι και η πρώτη σου κατοικία. Γιατί είδαν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν βοηθούσε καθόλου ούτε τους κατοίκους της πόλης στο Παρίσι, ούτε τους ξενοδόχους. Γενικότερα, εμείς βλέπουμε το εξής. Όσο αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός, συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και υπάρχει συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο, όπου κάθε κατοικία που είναι γεγραμμένη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις πρέπει να έχει συγκεκριμένο της μητρό. Δεν υπάρχει περιορισμός στις ημέρες διαμονής, στις ημέρες που μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα ακίνητο μέσω βραχυχρόνιας μισθώσης ή περιορισμός όσον αφορά το αφημί. Υπάρχουν λογικές που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι φορείς πώς μπορούν να μπει ουσιαστικά ένα πλαίσιο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και των ξενοδόχων, αλλά και την εκάστοτε θεσμική πολιτεία, θεσμικούς φορείς πολιτείας, μάλλον, συγγνώμη, οι οποίοι θα μπουν σε δικασία να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο. Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι στην ιστορία όλη. Ότι βλέπουμε ότι ο λόγος που η βραχυχρόνια μίσθωση έχει έντονη κινητικότητα είναι διότι αποτέλεσε λύση στους ταξιδιώτες. Και η λύση μέσα στην πανδημία, που αν δεν υπήρχαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2020. Απλώς χρειάζεται και κάποια όρια, κύριε Μπάκα, και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Προφανώς και υπάρχει και το θέμα της αναβάθμισης περιοχών, όλο αυτό που έχουμε παρακολουθήσει. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούν να εκτοπιστούν και οι κάτοικοι αυτό. Για μια τις νέα κατάσταση, ας πούμε, από τις περιοχές τους. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, κύριε Μπάκα, και τη Λίλα την Καρακιτσάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωράμε, Τζόνι, και ερχόμαστε σε σένα για το Top 5. Ακριβώς. Οπότε πάμε γρήγορα στο νούμερο 5.
στο νούμερο 5 αυτών των ειδήσεων σας έχω ένα super yacht, super πολυτελές yacht, το οποίο έχει μέσα και ελικοδρόμιο, έχει διάσταση περίπου 120 μέτρων. Από το οικογενειακό budget μας έχεις εκτινάξει. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε κάνει ένα άλμα. Πραγματικά. Αυτό το σκάφος είναι το επωνομαζόμενο Μάκο, όπως ο Καρχαρίας ο Μάκο. Α, έχει αυτό το design. Μάλιστα, έχει αυτό το design. Και πάει και πάρα πολύ. Πάει περίπου με 46.000 ευρώ. Κυκλοφορεί αυτό ή απλώς το προμοντάρουμε τώρα. Το προμοντάρουν ακόμα. Για τους λίγους. Επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τιμή του, φαντάζομαι ότι δεν έχει βγει προς πώληση. Αλλά βλέπουμε ότι έχει ανακοινωθεί. Αυτό που έχει μέσα... πάνω τι είναι. Έχει υλικοδρόμιο πάνω. Αυτό είναι υλικοδρόμιο. Ναι, αυτό για θα μαχητικό. Έχει μόνο υλικοδρόμιο και πισίνα, έχει τζάκι, σαλόνι. Δηλαδή το interior design μέσα είναι απίστευτο. Οπότε ναι, για τους λάτρεις των σκαφών. Και τους λίγους. Τους πολύ λίγους. Αλλά ναι, είναι για λίγους μάλλον. Πάμε στο νούμερο 4. Βεβαίως. Λοιπόν, για τους λάτρεις των μηχανόβιων, έτσι, των μηχανών μάλλον και της vintage, έτσι, λίγο culture, σας έχω αυτή τη Harley Davidson, η οποία, άμα παρατηρήσετε καλά, είναι σκαλισμένη, είναι πραγματικά σαν να έχει πάνω τη τατουάζ. Σαν κόσμημα. Δεν είναι σαν κόσμημα. Ναι. Δηλαδή, και με αφορμή το Tokyo Auto Salon 2022, το Ιαπωνικό Κατάστημα Σωμάτων, έφτιαξε αυτή τη μηχανή, λοιπόν, και είναι έτσι ένα πολύ ωραίο για μένα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο είναι πολύ ωραίο, σαν συλλεκτική. Γκατζετάκι για μεγάλα αγόρια, τέλος πάντων. Είναι συλλεκτική. Γκατζετάκι για μεγάλα αγόρια. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 3. Βρήκαμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τον κορονοϊό. Ποιοι? Εμείς το βρήκαμε. Η εξωγήινη. Δεν το βρήκαμε εμείς ακριβώς, αλλά η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει ότι ο κορονοϊός μεταδόθηκε μέσω των συνόρων της Νότιας Κορέας. Οπότε είναι το μεταξύ τους. Είναι το μεταξύ τους. Εντάξει, τώρα Βόρεια Κορέα καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο. Καταλαβαίνουμε. Αφού εκείνη είχε ανακοινώσει ότι αυτός ανακάλυψε το χάμπουργκερ. Αλήθεια. Οπότε εντάξει. Οπότε οι αρμόδιες αρχές είπαν να αποφευθούν οι μετακινήσεις και οι επαφές με αντικείμενα από τα σύνορα. Δεν έχει εκεί μετακινήσεις. Εκείνη έχει μετακινήσει, κάποιοι ακτιβιστές στέλναν μέσω μπαλονιών κάποια φυλάδια, ξέρεις. Απόγνωσης. Μην μάθουν απόγνωση. Θεωρούν ότι έτσι μεταδόθηκε κάπως ο ιός στη Βόρεια Κορέα. Πάντως, κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι πριν από κανένα μήνα λέγανε ότι στη Βόρεια Κορέα σαρώνει ο COVID. Ναι. Δεν έχουν ούτε εμβόλια ούτε τίποτα. Ούτε τεστ. Ήταν περίπου 700.000 σε καραντίνα και 1,5 εκατομμύριο τα κρούσματα. Δεν ξέρω πώς εδώ τώρα αποδίδεται και πού αποδίδεται. Τι θα κάνουν, δεν ξέρω. Ας τα να πάνε. Πάμε γρήγορα στο νούμερο 2. Πάμε. Λοιπόν, σας έχω τη Βραζιλιάνα influencer, η οποία μετράει πάνω από 23 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και πάνω από 40 εκατομμύρια views, η οποία είναι η γνωστή Barbie εκεί πέρα. Γιατί έχει μετατρέψει όλο το σπίτι, έχει ξοδέψει πάνω από 200.000 δολάρια για να μετατρέψει όλη την κατοικία της ροζ. Μέχρι και η πισίνα, μέχρι και το νερό της πισίνας της είναι ροζ. Το Κέν τον έχει στα ροζ. Και ο Κέν στα ροζ. Να πούμε ότι έχει πτυχίο νομικής, αλλά πλέον εργάζεται μέσω του Instagram, είναι δηλαδή επαγγελματίες influencer. Οπότε έτσι βγάζει και τα λεφτά της μόνο και μόνο δείχνοντας πράγματα ροζ στη σελίδα της. Μπράβο. Μόνο αυτό. Εντάξει, πρέπει να σας αρέσει και το ροζό. Ναι. Εντάξει. Και πάμε στο καλύτερο, στο νούμερο 1. Θα δούμε ευθύς αμέσως το viral video που έχει γίνει χαμός με τις γιαγιάδες που είπαμε και πριν. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί και άλλο βίντεο πιο παλιά με το Survivor. Έχουν κάνει, είναι μια παροδία στην ουσία. Στο συγκεκριμένο βίντεο είναι μια παροδία της Trap. Οπότε θα η γιαγιάδες ανοίγουν μια βεντέτα με τους Trappers. Για να το δούμε λοιπόν λίγο. Ξέρεις η γραϊκότα έχει το ζουμί. Στις αυλές μέρα νύχτα ραχτές. Με πλεκτό γυαλικό και ολόμαυρο καλτσό. Συζητούν, σε κοιτούν, τις κουζίνες κατακτούν. Και γλυκό προωθούν, με τριτά πολλά να βρουν. Μελιτζάν από αλάνα, σκάσε τώρα τα λεφτά. Δάγκωσε την τρέλα, ναι μας πιάστα τα άλλα για μετά. Κάντε άκρη, δώστε κάτι, ξεχυρίζει από αγάπη. Πλημμυρίζει από σιρόπι στο αλόνι του Προκόπη. Και ο αλήτης τη ζητάει να την πάρει, να τη φάει. Σκάφι Rolex και Armani για την πάρτι της τα χάνει. Δεν του φτάνει, θέλει κι άλλη, θέλει ολόκληρη τη στάνη. Μα η γιαγιά μας πονηρεί, έχει κρύψει την καλή. Τη λαδώνει, την πυρώνει και μεσό την παστουρώνει. Και έτσι γίνεται μια στάρ, πολλοί θέλουν να τη φάν. Κάρφωσε τα μυγδαλάκι και δεσέ το σιροπάκι. Και στο βάζω για να μπει, πρέπει να ζεματιστεί.
Θέσει γιαγιάδες, κριτικές γιαγιάδες. Να δούμε όμως και τους υπαίτιους αυτού του βίντεο, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Βέβαια. Που αυτή, όλη γεια αυτή σας, παιδιά. Λοιπόν, για να πούμε την καλησπέρα μας και να συστηθούμε κιόλας. Ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γογό Βερίγου είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Έχουν αυτή την καταπληκτική εκπομπή «Καλοκαίρι στο Νότο», η οποία μεταδίδεται σε πολλές συχνότητες στην Κρήτη ζωντανά. Παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Από την ανεμοδαρμένη σήμερα Κρήτη βέβαια, έχουμε πάρα πολύ αέρα. Αλλά εντάξει, όλα λοιπόν, καλά. Λοιπόν, το καλοκαίρι στο Νότο ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά γιαγιάδες εναντίον τράπερ. Τι έχει γίνει? Κοιτάξτε, ουσιαστικά μας φάνηκε λίγο περίεργο αυτή η υπερβολή στη μουσική σκηνή της χώρας, η οποία είναι, έχουμε γεννήσει τόσους συνθέτες, έχουμε τόση μεγάλη μουσική ιστορία πίσω μας, αλλά εμείς επιμένουμε σε μια συγκεκριμένη ορολογία, σε ένα συγκεκριμένο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στα βίντεο κλιπ. Και θέλησαμε έτσι, ας πούμε, να το διακομωδήσουμε λίγο. Να το ελαφρύνουμε λίγο και βάλαμε στο ρόλο αυτών τις γιαγιάδες της Κρήτης. Να ρωτήσω κάτι. Κάνατε casting. Πού τις βρήκατε τις κυρίες αυτές? Γιατί είναι όλες τρομερές. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε την πρεμιέρα της εκπομπής. Και κάνουμε τα casting σε καφενεία, σε κοινωνικές δομές, όλη την Κρήτη. Μπορεί να πηγαίνουμε, ας πούμε, μέχρι και με τα μεσονύχτα σε κάποια χωριά και να χτυπάμε πόρτες, επειδή μας έχουν πει για μια προσωπικότητα, ας πούμε, η οποία ίσως να μας ενδιαφέρει. Τις γυναίκες, συγγνώμη, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές και όλοι που έχουν συμμετοχή σε όλα αυτά τα βιντεάκια που κάνετε. Ταλέντα είναι. Βέβαια. Είναι ταλέντα και. Είναι ταλέντα και νομίζω πως μαζί κάνουμε μια ωραία ομάδα κάθε χρόνο. Σιγά σιγά προχωρούμε τα γυρίσματα μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορούν και αυτές να βγάλουν όλο το ωραίο τους το ταλέντο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα τα δείχνει όλα. Πάντως είναι θες, έτσι, τις αγαπώ. Θα έρθω και εγώ να με περάσετε από casting, νομίζω, για το επόμενο, άμα είναι να παίξω με τις γιαγιάδες. Δεν χρειάζεται casting. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και full ενέργεια. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, μέχρι τις 1-2 ώρα το βράδυ που κάναμε τα γυρίσματα, ήμασταν τελειωμένοι. Αυτές ήταν μέσα στην ενέργεια, ανταλλάσσανε μεταξύ του το τάπερ με φαγητά. Πώς είναι τόσο εξοικειωμένες έτσι με τη ραπ κουλτούρα? Μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι σαν να ακούνε και αυτή τη μουσική στα σπίτια τους. Μια χαρά, μέσα στο ρυθμό. Είναι πολύ, ναι. Και τα χέρια και οι κινήσεις και όλα, ναι. Πολλές πρόβες. Δεν υπάρχει μυστικό. Πάρα πολλές πρόβες, μία φράση. Βέβαια, φαίνεται. Να σας πω τώρα, νομίζω... Γιώργο και Γογό, που εσείς ουσιαστικά τώρα περνάτε και ωραία, η αλήθεια είναι. Τώρα είστε ιεράπετρα, έχετε την εκπομπή σας πάρα πολλά χρόνια, σας ακούνε και εδώ. Εμείς ανακαλύψαμε πολλούς φαν σήμερα που συζητούσαμε το θέμα. Το επόμενο τι είναι, γιατί έχετε κάνει Survivor, έχετε κάνει Casa de Papel, τώρα ήρθαν οι γιαγιάδες, γίνανε viral, το επόμενο έτσι story τι θα είναι? Να πούμε ότι γενικότερα το καλοκαίρι στο Νότο μας όθησε στο να προσπαθούμε να προμοτάρουμε την εκπομπή. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε βίντεο. Πλέον κάνουμε και για άλλους, δηλαδή δημιουργούμε ιδέες και για άλλα κόσεπ εκτός από το καλοκαίρι στο Νότο. Τη συγκεκριμένη ιδέα να πούμε ότι την είχαμε από πολύ παλαιότερα. Αλλά λόγω κορονοϊού είπαμε να το αφήσουμε στην άκρη. Τώρα ήταν η καταλληλότερη στιγμή νομίζω. Να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, αλλά και με αυτό που έγινε με τους τράπερς, νομίζω ήταν. Μας ήρθε κουτί. Υπέροχο, είναι υπέροχο. Να μας πείτε πότε είναι η επόμενη συναυλία τους. Να έρθουμε να τις παρακολουθήσουμε. Ναι. Η αλήθεια θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε ένα live, αλλά. Δεν ξέρετε, ιδέες πέφτουν εδώ, παιδιά. Εγώ το πέταξα στο τραπέζι. Εγώ το πρότεινα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε με αγωνία το επόμενο και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα από την Κρήτη και την όμορφη Ιεράπετρα και τα παιδιά και πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε ακόμη πολλά θέματα. Λοιπόν, καλό μας μεσημέρι αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Εδώ είμαστε, παρέα σας έως τις 4. Θα πάμε βεβαίως στις ειδήσεις ημέρας. Πρώτα όμως να δούμε το quiz. Βέβαια, γιατί έχουμε... σήμερα είναι και Παρασκευή σήμερα και κληρώνει και το δώρο. Οπότε σήμερα στη φωτογραφία μας έχουμε ένα κοριτσάκι, η οποία είναι μία από τις πιο γνωστή ελληνίδα τραγουδίστρια που σαρώνει σε συναυλίες. Καλά, πολύ εύκολο. Μουσικές σκηνές από το 1970. Έτσι. Εντάξει, είναι η πρώτη σε πωλήσεις δίσκων, έτσι, η πρώτη γυναίκα μάλλον που πούλησε τόσους δίσκους. Έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές και στιχουργούς. Εντάξει, νομίζω είναι εύκολο να το βρούνε. Ήδη μου έχουν στείλει μηνύματα. Τι κερδίζουνε? Κερδίζουνε προ...
προϊόντα αξίας της JVC αξίας 300 ευρώ. Οπότε μπαίνετε στη σελίδα μας, follow, like, comment και μπαίνετε στην κλήρωση γιατί σήμερα κληρώνουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα πάμε αμέσως να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους με το Φίβο Παπαδάκη. Και φαντάζομαι, Φίβο, θα ξεκινήσεις από αυτό το σοκαριστικό περιστατικό που το παρακολουθήσαμε κιόλας μέσα από ένα βιντεάκι του πατέρα με το μωρό στην Ομόνοια που επενέβησαν περαστικοί. Δεν ξέρω, νόμιζαν τελικά ότι ήθελε να το πνίξει και μπήκανε στη μέση. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας από εχθές, στο οποίο φαίνεται ένας 35χρονος Ρωμά πατέρας να πιάνει, να αρπάζει το παιδί του, το οποίο δεν είναι ούτε νοσέτους, είναι περίπου 7 μηνών, να το αρπάζει λοιπόν από το λαιμό και να βάζει τα δάχτυλά του μέσα στο στόμα του, με τους περαστικούς, όπως βλέπουμε, να σοκάρονται, καθώς νόμιζαν με την πρώτη ματιά ότι ο πατέρας προσπαθεί να πνίξει το παιδί του. Να πούμε ότι ο άνδρας δεν οδηγήθηκε στην ασφάλεια, οδηγήθηκε στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Ομόνοιας και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς αποδείχθηκε πως δεν προσπαθούσε να πνίξει το παιδί του, αλλά νόμιζε ο ίδιος ότι το παιδί πνίγεται και προσπαθούσε να το σώσει. Να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι τοξικοεξαρτημένος, είναι χρήστης ουσιών και μάλλον πάνω στην παράνοιά του προσπάθησε να κάνει το καλύτερο για το παιδί του. Βέβαια, οι εικόνες είναι σοκαριστικές και σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη μητέρα έχει διαφύγει από τη χώρα και έχει διαφύγει προς τη Ρουμανία. Συνεχίζουμε τώρα με τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποία συνεχίζεται σήμερα. Ωστόσο, είχαμε διακοπή με την τρίτη καταγγέλουσα να αγορεύει. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος, όπως εχθές μας είπε και ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ένα υποκείμενο νόσημα το οποίο φύρει τα αγγεία του και τα ζωτικά του όργανα. Εχθές λοιπόν το μεσημέρι, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ενώ προαυλιζόταν στις φυλακές του Κορυδαλού, ένιωσε ένα μούδιασμα στο δεξί του πόδι και χέρι. Ωστόσο, δεν έδωσε σημασία. Το βράδυ, γύρω στις 11, ένιωσε ξανά πόνους και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι γιατροί των φυλακών και διέταξαν την διακομιδή του στο κρατικό γενικό Νίκαιας. Εκεί διαπιστώθηκε πως έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Νοσηλεύεται ακόμα φρουρούμενος και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο. Πάντως, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, είναι σοβαρά στην υγεία του και ενδεχομένως να χρειαστεί και να χειρουργηθεί. Και πάμε τώρα στις αυξήσεις των ακτοπλοϊκών που αναμένονται από σήμερα, αυξήσεις που θα αγγίξουν το 5 με 8%. Να πούμε πως οι αυξήσεις αυτές θα διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία και το βασικό αίτιο πίσω από τις αυξήσεις αυτές είναι οι αυξήσεις των τιμών στα ναυτιλιακά καύσιμα που έχουν αγγίξει ήδη το 168% και όπως φαίνεται τις επόμενες μέρες θα ανέβουν κι άλλο. Ενδεικτικά να πούμε πως ένα δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο για μια τετραμελή οικογένεια μαζί με ένα γιο ταχύ κοστίζει πλέον γύρω στα 490 ευρώ, απλά η μετάβαση, και οι τιμές των ακτοπλοϊκών λοιπόν είναι στα ύψη. Και πάμε τώρα στον προπονητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για ασέλγεια κατά ανήλικης. Η αστυνομία έδωσε στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία της ταυτότητάς του και φωτογραφίες του. Είναι 46 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 15χρονη μαθήτριά του στο πλαίσιο ενός καλοκαιρινού κάμπ. Και πέρα από ασέλγεια κατά ανηλίκου, κατηγορείται και για παιδική πορνογραφία. Έχουν κατασχεθεί από το σπίτι του ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, δύο σκληροί δίσκοι, δύο USB stick και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί αν έχει προβεί στις ίδιες πράξεις και σε άλλα παιδιά. Και τέλος, να πούμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι δυνητικά επικίνδυνες σε πολλές περιοχές, σε 13 περιοχές της χώρας. Είναι λοιπόν στο κόκκινο αυτές οι περιοχές και τα αίτια είναι οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την χαμηλή υγρασία που θα αγγίζει γύρω στο 7 με 8% και οι πολύ δυνατοί άνεμοι. Να πούμε ότι οι 13 περιοχές που θα είναι στο κόκκινο είναι η Αττική, η Κεντρική και η Νότια Εύβοια, τμήματα της Βιωτίας, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Χίος, η Λέσβος, η Μυτιλίνη, η Σαμοθράκη και η Κρήτη.
Θέλει πολύ προσοχή, δεν ανάβουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους για να προστατεύουμε τα δάση μας όσα έχουν μείνει. Για να έχουμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Φίβο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι συμπτωματικό. Θα ξαναπάμε στην Κρήτη και θα ξαναματαπάμε στην Κρήτη σήμερα. Που την αγαπάμε. Έχει πολλές ειδήσεις όμως. Αυτό συμβαίνει. Δεν το έχουμε κάνει με ένα σοβινιστικό τρόπο. Και τις γιαγιάδες. Λοιπόν, τώρα θα δεις και τον. Είναι γεγονός ο ρομποτικός μπάρμαν. Δεν ξέρω αν θα μας άρεσε καλύτερα ένα ρομπότ να μας σερβίρει την πύρα μας. Αλλά όμως εδώ πρέπει να επενέσουμε έτσι και τους φοιτητές και γενικώς έτσι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που έφτιαξαν αυτό εδώ το οποίο το βλέπουμε τώρα. Ορίστε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας από την Αθήνα να πούμε στον κύριο Γιάννη Φασουλά, καθηγητή ρομποτικής. Και στους φοιτητές που είναι εκεί, τον κύριο Βασίλη Λιλίτση και τον κύριο Σωτήρη Καλαϊτζάκη. Είναι πολλοί, αλλά εγώ ξέρω τα ονόματα των δύο συγκεκριμένων. Καλησπέρα σε όλους. Να μπορέσουμε λίγο με τον ήχο να σας ακούσουμε πιο ξεκάθαρα. Βλέπουμε εντωμεταξύ εδώ το ρομπότ μπάρμαν και να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε τη δουλειά που έχετε κάνει και από πού ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε μέσα από συζητήσεις. Απλά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο μια κίνηση που κάνει ένας μπάρμαν, μια περίτεχνη κίνηση, να την γράψουμε και να την κάνουν πλέον δύο ρομποτικοί βραχίων. Αντί να αυτοματοποιήσουμε. Ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα ρομποτικό μπάρμαν. Κύριε Φασουλά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το σύστημα έχει ξεκινήσει να δουλεύει. Ναι. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ένα βραχίον να. Με ποιον μιλάμε τώρα, μισό λεπτό, γιατί εγώ είπα τα ονόματα, αλλά για πάμε λίγο για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Εδώ πέρα τώρα μιλάτε με τον Σωτήρη Καλαϊτζάκη. Ο Σωτήρης λοιπόν, έλα Τζόνι μου, πάμε. Ήθελα να ρωτήσω, πόσο καιρό σας πήρε να κατασκευάσετε αυτό το ρομπότ. Δηλαδή ήταν χρονοβόρο και φαντάζομαι, αν ήταν κοστοβόρο. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό το ρομποτικό σύστημα το φτιάξαμε μέσα σε 3 εβδομάδες. Βέβαια, όλη η οργάνωση διήγησε 2 μήνες. Εσείς τι ακριβώς σπουδάζετε τώρα, για πείτε μας λίγο, γιατί είστε μαζεμένοι εκεί όλοι. Αλλά εγώ ξέρω ότι είστε μαζεμένοι γιατί υπάρχει και ένα φεστιβάλ μπύρας. Άρα, δηλαδή, είμαστε και πολύ στη υγειά μας. Πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό δηλαδή το εκθέτουμε εδώ πέρα στο Beer Greta Festival που γίνεται στο Ηράκλειο, στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τώρα εσείς σε ποιο έτος είστε, τι σπουδάζετε ακριβώς, τι σκέφτεστε παρακάτω. Λοιπόν, γεια σας, τώρα μιλάτε με τον Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, είμαστε φοιτητές από όλα τα έτη και από διάφορες σχολές. Mm-hmm. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο έτος, δεν είμαστε στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Είμαστε παιδιά που αγαπάμε τη ρομποτική και θέλουμε να κάνουμε εφαρμογές που σχετίζονται με αυτήν. Τώρα τα κορίτσια εκεί δεν μιλάνε, πολύ σιωπηλά τα βλέπω. Αλλά μπορεί βεβαίως να μιλάνε, αλλά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μιλάνε, αλλά έχουν κάνει πολύ δουλειά. Πάντως, επειδή είμαι γνώστης της μπύρας, ναι, το ρομπότ είναι εξειδικευμένο στο να σερβίρει θολή ξανθιά, βλέπω. Δηλαδή, κουνάει και το μπουκάλι, σωστά τα λέω. Γιατί ακριβώς είναι μπύρα βάη. Ναι, ναι, βάη. Όχι μια ιδιαιτερότητα στο σερβίρισμα. Βρε, παιδιά, να ρωτήσω επίσης κάτι. Ό,τι σερβίρει, εσείς το πίνετε. Στα πλαίσια της έρευνας μόνο. Για πείτε τώρα, για πείτε. Για να δούμε, ναι. Την υγειά σας, την υγειά σας. Ανοίγει και το καμπάκι μόνο του, το ρομπότ. Ή το έχετε ανοίξει το μπουκάλι εσείς ήδη. Πείτε. Αυτή τη στιγμή όχι, το ανοίγει το καμπάκι. Ωραία, πλένει και τα ποτήρια. Αυτό το κάνουμε να ανοίγει μόνο του. Αλλά θα πλέσει το φεστιβάλ, επειδή θα έχει πολύ κόσμο. Και δεν θέλω να μας ζωήσουμε τους βραχίονες που θεστικά μας τους παραχωρεί το εργαστήριο TSRE, το εργαστήριο ρομποτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αποφασίσαμε να το βάλουμε στο φεστιβάλ. Το άνοιγμα της μπύρας, το αυτόματο. Απόψε πόσες μπύρες θα πιείτε, πείτε τώρα. Είναι και Παρασκευή. Και πείτε αλήθεια. Το όριό μας είναι όσο φοράει το πτυγείο. Έτσι. Να μην οδηγείτε μετά μόνο. Το μόνο πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Πρώτον, ότι δεν θέλουμε να χάσουμε το μπαρμάν ή την μπαργούμαν, γιατί είναι έτσι μια πολύ συγκεκριμένη μορφή όταν βγαίνεις έξω να διασκεδάσεις. Για το σπίτι, για το σπίτι είναι άλλο, δεν το συζητώ. Α,
Αυτό που σίγουρα χάνουμε από τον παρεγούμενο είναι η αλληλεπίδραση. Εδώ πέρα στην ουσία παρουσιάζουμε λίγο την τελειότητα που μπορούμε να πετύχουμε με ένα ρομποτικό βραχίωνα. Δηλαδή όλα τα σερβιρίσματα είναι ακριβώς τα ίδια και πολύ μετρημένα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχετε φτιάξει. Εμείς τώρα κάνουμε και λίγο χιούμορ και στο πλαίσιο του χιούμορ θα πάτε και σε σφινάκια. Δηλαδή το επόμενο είναι να σερβίρουμε και σφινάκια. Το επόμενο βήμα, μια και είμαστε στην Κρήτη, είναι να πάμε σε ρακές. Σε ρακές, βέβαια. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στην υγειά σας και ελπίζουμε μυαλά έτσι και νέα παιδιά που έχουν και όρεξη και διάθεση και να είναι μπροστά το μέλλον ανοιχτό και εδώ η Ελλάδα να σας κρατήσει και να έχουμε έτσι γερά μυαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Αχ, ωραία. Λοιπόν, ναι. Πού θα πάμε τώρα? Από ρομπότ σε ρομπότ θα πάμε. Α, θα πάμε στη Νέα Σμύρνη, γιατί νόμιζα θα πάμε στην περιφέρεια. Αλλά παρόλα αυτά, κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Ναι, γιατί η Νάντια βρίσκεται σε ένα ρομποτικό μίνι μάρκετ. Είναι το πρώτο, Νάντια μου, στην Ελλάδα και μάλιστα βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Για δώσ' μας εικόνα και ρεπορτάζ τι συμβαίνει εκεί. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο παγκοσμίως, παιδιά. Δεν είναι απλά το πρώτο στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα micro market. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς να υπάρχει προσωπικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, όπως μπορείτε να δείτε, τρία σημεία παραλαβής. Το πρώτο λέγεται market, που μπορείτε να πάρετε τα προϊόντα της καθημερινότητας, κάποια έκτακτης ανάγκες. Έχει snacks στο δεύτερο. Δεύτερο σημείο παραλαβής και το τρίτο έχει αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά. Να σας πω ότι πραγματικά το μόνο που χρειάζεστε αφού έρθετε εδώ, γιατί είναι μια εμπειρία που νομίζω ότι όλοι θέλετε να τη δοκιμάσετε και πρέπει, είναι κάτι πολύ νεανικό, έχει πάρα πολύ ωραίο design, πάρα πολύ ωραία αισθητική, βλέπετε τα χρώματα. Λοιπόν, παίρνετε την καρτούλα σας. Εγώ θα δοκιμάσω να σας δείξω τη διαδικασία παίρνοντας ένα μπουκαλάκι νερό. Θα έρθω λοιπόν στο σημείο που είναι τα snacks και έχετε την κάρτα σας. Πλησιάζεται σε μία touch screen οθόνη, η οποία πλέον έχουμε εξοικειωθεί αρκετά. Αυτή είναι η πιστοτική σας βγάζει τις κατηγορίες σου, μπορείτε... Νάντια, η κάρτα που κρατάς. Αυτή η κάρτα, ακριβώς, είναι η κλασική χρεωστική κάρτα που έχουμε όλοι. Λοιπόν, πατώντας αμέσως στο σημείο που έχω έρθει εδώ, βγαίνουν οι κατηγορίες που μπορώ να βρω στο συγκεκριμένο stand. Εδώ μπορώ να βρω αναψυκτικά, νερά, χυμούς και αλμυρά snacks. Είναι τα έντονα χρώματα. Θα διαλέξω λοιπόν, αφού θέλω ένα νερό εδώ, σου βγάζει όλα τα αναψυκτικά που υπάρχει. Συνεχίζω εγώ να διαλέξω το νεράκι μου. Και αφού επιλέγω, να σας πω ότι οι τιμές, θα το παρακολούθησα, είναι 10 με 20 λεπτά, ίσως και παραπάνω σε κάποια προϊόντα πιο χαμηλές. Σε λίγο θα δούμε λίγο τη διαδικασία. Η ποσότητα, θέλω ένα νεράκι, προσθήκη στο καλάθι. Άρα, Νάντια, δεν υπάρχει και ανυπεύθυνση εκεί πέρα. Είμαστε τελείως αυτόνομοι εκεί. Είναι self-service. Εδώ δεν υπάρχει. Είμαστε εντελώς αυτόνομοι. Ωραία. Επιλέγουμε μέχρι 6 τεμάχια από κάθε συναλλαγή. Μου λέει πέρασε την κάρτα. Περνάω την κάρτα και αμέσως σε πολύ λίγο έρχομαι από εδώ να παραλάβω το νεράκι μου. Το νεράκι μου, το οποίο αφού το παραλάβω, στο κάτω μέρος θα παρακολουθήσετε τις μπλε υπέρυθρες, οι οποίες επί τόπου κάνουν απολίμανση στο καλάθι, διότι εγώ θα βάλω το χέρι μου εδώ και θα πάρω το νεράκι. Πήρατε μία εικόνα από τη διαδικασία, η οποία πραγματικά νομίζω ότι με λίγη εξοικείωση μπορεί να κερδίσει όλες τις ηλικίες. Και στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Φασουλάκη, ο οποίος είναι ο εμπορικός διευθυντής, παγκοσμίως πρώτη εδώ. Παγκοσμίως πρώτη. Είμαστε χαρούμενοι γιατί άνθρωποι, νέοι Έλληνες, δούλεψαν περίπου 3,5 χρόνια για να δημιουργήσουμε όλο αυτό το concept. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί μέρος μιας πρωτογενούς έρευνας που έκανε η κύρια εταιρεία του ομίλου, η DK, και ειδικότερα ο εμπνευστής της ιδέας, ο κύριος Καραβασίλης. Mm-hmm. Ουσιαστικά η έρευνα αυτή έγινε σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική και ουσιαστικά έκανε αποτύπωση και καταγραφή όλων των καταναλωτικών συνηθειών στο κομμάτι της λιανικής. Και αυτό που πήραμε σαν αποτέλεσμα ήταν ότι οι καταναλωτές προτιμούσαν ένα συνδυασμό εμπειρίας φυσικής
και αναλογική φυσική. Κύριε Φασουλάκη, και ήθελα να ρωτήσω και την Άντια, επειδή τώρα εντάξει μας έδειξε μια συναλλαγή για ένα νερό, θα ήθελα να μάθω, επειδή αυτό το λέμε ως ένα mini market, τι προϊόντα έχει μέσα σε αυτούς τους πολιτές. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε σε πολλά σημεία, ας πούμε, και εμείς μέσα στο κανάλι έχουμε κάποιους πολιτές που έχουν κάποια σάντουιτς, κάποια αναψυκτικά, σοκολάτες. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλα προϊόντα άλλου τύπου που δεν έχουμε συνηθίσει να τα βρίσκουμε σε πολιτές τέτοιους αυτόματους. Μακαρόνια, ρύζι και πάλι λέγοντα. Άλλα προϊόντα. Κοιτάξτε, το κόνσεπτ είναι σχεδιασμένο κυρίως για να μπορεί ο καταναλωτής που θα έρθει, γιατί κυρίως η αγορά στόχος είναι οι νέοι μεταξύ 13 και 20 ετών, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας που έχουμε κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο και πάνω σε αυτή στηρίχθηκε το κόνσεπτ. Ουσιαστικά είναι τα προϊόντα τα οποία μπορεί να καταναλώσει ο πελάτης on the go, δηλαδή να τα πάρει άμεσα, θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Όχι να μαγειρέψει δηλαδή ουσιαστικά. Στο πάρκο, όχι να μαγειρέψει. Όχι, απλά θα σε διακόψω λίγο, Γιώργο μου. Ναι. Αλλά Μάριον, ας πούμε, μπορεί να χρειαστείς σαπουάν, αφρόλουτρο. Αυτά υπάρχουν εδώ. Mm-hmm. Οπότε, όταν είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια ανάγκη, προϊόντα δηλαδή που εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε, τα βρίσκεις και εξυπηρετείς άνετα. Και μιλάμε για μια ώρα που είναι κλειστά τα mini market, έτσι δεν μιλάμε για το πρωί. Θεωρώ ότι είναι μια λύση δηλαδή αρκετά χρηστική. Και 7 ημέρες την εβδομάδα στη Νέα Σμύρνη. Και από ό,τι μας λέτε, οπότε έχουμε παγκόσμια πρώτη εδώ. Θα το εξελίξετε, θα ανοίξετε κι άλλα. Σωστά. Στόχος είναι να ανοίξουμε τα επόμενα 3 χρόνια περίπου στα 80 καταστήματα στην ελληνική επικράτεια. Ήδη έχουμε υπογεγραμμένες κάποιες συμβάσεις franchise, γιατί το concept θα στηριχθεί πάνω σε αυτό το μοντέλο. Επίσης η μητρική εταιρεία, η Amol Holding, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να δώσουμε το master franchise του concept και στο εξωτερικό. Άρα θα μια ελληνική καινοτομία, ένα ελληνικό κόνσεπτ που έγινε από νέους ανθρώπους Έλληνες, θα φτάσει σε όλο τον κόσμο. Ήδη έχουμε ενδιαφέρον από Γαλλία, από Γερμανία, από Ιταλία, από Ρουμανία, οπότε καταλαβαίνετε εμείς ότι σας ευχόμαστε να όλο αυτό επειδή είναι πραγματικά πολύ καινοτόμο. Ναι, να επεκταθείτε πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι καλά, τελευταίο και για τις τιμές που έθιξε η Νάντια, που είναι σημαντικό να το πούμε. Τώρα μας είπες ότι κάποιες τιμές είναι κατά τη φτηνότερα εκεί. Θα σας πω, επειδή το κόνσεπτ είναι δομημένο να έχει ελάχιστο προσωπικό, δηλαδή να έχει μόνο έναν άνθρωπο που ουσιαστικά έρχεται κάθε πρωί, ελέγχει τα μηχανήματα και κάνει το refill όπου χρειάζεται, έχουμε δημιουργήσει, να το πω έτσι, ένα περιθώριο. Τα λειτουργικά σας είναι πολύ μικρά. Μάλιστα. Είναι πολύ μειωμένα, οπότε όλο αυτό το μετακυλούμε στις τιμές προς τον καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να δώσω ένα πολύ παράδειγμα, ας πούμε, το νεράκι το μπορεί να το αγοράσει 40 λεπτά. Ναι, να είστε καλά. Μάλιστα, 40 λεπτά. 50 έχει παντού και σε μερικά και παραπάνω. Και 60. Ναι, ναι. Λοιπόν, Νάντια, ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Πάμε στην περιφέρεια και την Μέρη Αργυριάδου. Καλησπέρα, Μέρη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Να έχουμε ένα υπέροχο μήνα γεμάτο μπανάκια, μαύρισμα και ευχάριστες ειδήσεις, παιδιά. Και από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουμε από μια σπήρα ελαφροχέριδων, διαρρηκτών. Βλέπουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο προβλήθηκε μέσα από το κεντρικό δελτίο του Μέγκα, όπου δείχνει τη δράση έναν από τους δράστες της συμμορίας διαρρηκτών της Βορείου Ελλάδος. Τέσσερα άτομα συλλήφθηκαν χθες από τη συγκεκριμένη συμμορία, όπου έμπαιναν και σε σπίτια αλλά και σε αυτοκίνητα. Να πούμε ότι περισσότερες από 20 διαρρήξεις έχουν διαπραχθεί από τα συγκεκριμένα άτομα, με λία πάνω από 70.000 ευρώ, παρακαλώ. Είναι ο τρόπος που μπαίναν στα σπίτια και στα αυτοκίνητα αυτός, και μάλιστα πολλές φορές δεν δίσταζαν να μπουν σε σπίτια, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν μέσα. Δηλαδή ήταν πραγματικά αδίστακτη η συμμορία και πραγματικός εφιάλτης αυτό. Χρησιμοποιούν σπρέι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, σπρέι συγκεκριμένα, μπαίνουν κατά τις 4-4 παρά. Γένειες ναρκώνουν τον κόσμο, ναι, τέτοια σπρέι. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ φυσικό και εύλογο ο ιδιοκτήτης, αν κοιμάται ελαφριά, να ξυπνήσει από κάποιο ήχο. Οπότε χρησιμοποιούν ένα σπρέι, ναρκώνουν κάπως τον κόσμο. Είναι μη σου τύχη. Πραγματικά είναι θρίλερ, ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να πάθει κάποιος άνθρωπος στο σπίτι του.
Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη λατρεμένη Κρήτη και συνεχίζουμε με θέμα τη ληστεία. Δείτε λίγο τον άνδρα εδώ πέρα, όπου μπαίνει στην αυλή ενός σπιτιού, ενός πολύ γνωστού παιδιάτρου στο Ηράκλειο Κρήτης. Βλέπει από εδώ, βλέπει από εκεί. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πλάνο τραβήχτηκε από κλειστό κύκλωμα κάμερας και παίρνει το χαλάκι και φεύγει. Έχει δημιουργήσει. Αυτό ήθελε, ρε παιδί μου. Έχει δημιουργήσει τεράστια ερωτηματικά. Έχει δημιουργήσει τεράστια ερωτηματικά το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί πας να μπεις μέσα σε ένα σπίτι και βλέπεις το χαλάκι, αλλά κάποιοι έτσι εξειδικευμένοι αστυνομικοί είπαν πως αντιλήφθηκε ο συγκεκριμένος δράστης ότι υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα κάμερας και από το να. Επειδή φορούσε μάσκα, δεν ήταν καλυμμένο το πρόσωπό του, σου λέει θα πάρω το χαλάκι και θα φύγω. Α, ουσιαστικά εκείνη την ώρα σου λέει στρίβιν καλύτερα. Ναι, να σου πάρω και ένα ενθύμιο, ένα σουβενίρ να το έχω στο σπιτάκι μου. Ή μπορεί να είναι σπήρα και να πάει. Ήρθα, να σου πείσω τα πόδια μου και να φύγω. Μπορεί να πήγε στον αρχιλίσταρχο και να του είπε πού είναι σήμερα, τι έμας έφερες. Και είπε, αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα. Ας αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και με λίγο χιούμορ. Προχωράμε και πάμε στη Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έτσι. Είναι αυτό όμως. Αυτό είναι ένα λεοντόψαρο ή λιονταρόψαρο, έτσι λέγεται το συγκεκριμένο ψάρι. Φυσικά και είναι τροπικό. Δεν συναντιέται στις δικές μας θάλασσες, τις ελληνικές. Το οποίο εντοπίστηκε στη Χαλκιδική και φωτογραφήθηκε από το έμπειρο χέρι του Νικόλα Σαμαρά, που έχει φωτογραφίσει αντίστοιχο ψάρι στα νερά της Χαλκιδικής και άλλες φορές στο παρελθόν. Βρίσκεται στο Πόρτο Κουφό. Έχετε επισκεφτεί το Πόρτο Κουφό? Όχι. Όχι. Σας το προτείνω υπέροχο μέρος, στο δεύτερο πόδι. Ναι, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, το Πόρτο Κουφό. Είναι εκεί που είναι και το διάσημο κάμπινγκ. Όχι. Όχι. Είναι πιο μετά. Εγώ εκεί έχω πάει. Είναι άγρια. Πολλά χρόνια πριν. Άγρια τα νερά του συγκεκριμένου μέρους. Ωραία τα φερνάκια, γραφικό πολύ. Να πούμε ότι οι βιολόγοι της περιοχής είπαν ότι δεν είναι ανησυχητικό ότι εμφανίστηκε ξανά ένα τροπικό ψάρι στην περιοχή, διότι δεν εμφανίστηκαν πολλά. Είναι ένα. Είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Αν βλέπαμε, λέει, μεγαλύτερο πληθυσμό, τότε θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Okay. Από τη Χαλκιδική θα προχωρήσουμε στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπου προσέξτε τώρα να δείτε τι έγινε. Έβαλαν μηχάνημα ATM σε θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, λίγο πολύ κοντά από το ανάκτορο της Κνωσού. Και έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό μήπως είναι και το πάρκινγκ της Κνωσού, αν ναι, το καταλαβαίνω είναι. Σωστά έτσι από την εικόνα που βλέπω. Στο πάρκινγκ, λοιπόν, πήγαν και βάλαν το ATM στη θέση του οδηγού. Και έρχονται και λένε και οι κάτοικοι της περιοχής, με μεγάλα ερωτηματικά, ότι δηλαδή από όλο το πάρκινγκ έπρεπε να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο ATM στο χώρο που είναι για τα άτομα με αναπηρία. Ειλικρινά, μία δουλειά έχεις να κάνεις και την κάνεις έτσι. Κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα και τόσο καλές κινήσεις και πράξεις, κάνουμε και κάτι τέτοια και απορείς, λες, γιατί, δηλαδή, δεν υπήρχαν άλλοι χώροι. Πάω το λίγο πιο εκεί, όταν μιλάμε για πάρκινγκ. Φεύγω από το Ηράκλειο, έτσι, τσακ, τσακ, και πάω στο Βόλο, παιδιά. Πάω στο Βόλο. Θυμάστε τα παιδιά, γιατί το συζητήσαμε και πριν, Μάριον. Θυμάστε τα παιδιά με τους TikTokers, τα άγρια παιδιά, τα απερίσκεπτα αυτά παιδιά, τα οποία προκειμένου να κάνουν ένα viral βίντεο στο TikTok τους και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, έμπαιναν σε διαδικασία να ξαπλώνουν στο δρόμο, σε επικίνδυνους δρόμους και να κάνουν και πράγματα. Πεταγόντουσαν στους οδηγούς. Είτε μηχανάκια, είτε αυτοκίνητα ξαφνικά μπροστά τους. Ήταν μια ομάδα παιδιών. Τα μισά παιδιά λοιπόν ήταν αυτά που πεταγόντουσαν στα αυτοκίνητα και τα άλλα μισά κάναν TikToks τα οποία αφορούσαν το. Το άραγμά του, το πω έτσι, ξαπλώνανε στον δρόμο και περιμέναν. Ακριβώς. Να πούμε ότι έγινε. Είχαν συλληφθεί οι τρεις μαθητές που είχαν θέσει τον εαυτό τους σε κίνδυνο και μάλιστα νομίζω ότι κατηγορήθηκαν και οι γονείς τους για την ανήλικα. Βεβαίως, βέβαια. Έτσι πάει. Ακριβώς. Οδηγήθηκαν λοιπόν στο περιφερειακό δικαστήριο του Βόλου, όπου εκεί μεταξύ άλλων στην δίκη είπαν πως ήταν μια περισκεψία τους. Αυτό δηλώσαν, ότι κάναμε μια περισκεψία, συγχωρήστε μας. Αυτά δήλωσαν. Τι να πω τώρα πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι. Το μάθημά του το πήρανε, μάλλον. Ναι, για να πήγαν τώρα στο δικαστήριο. Να παραδειγματιστούν και άλλοι όμως από αυτό, δηλαδή. Έτσι ελπίζω και εύχομαι να μην είναι απλά λογάκια τα οποία λέμε για να ξεφύγουμε από τη δύσκολη θέση, να είναι λογάκια τα οποία τα έχουμε βουτήξει πρώτα στο μυαλό μας. Δεν το πιστεύω για ένα βίντεο να διακινδυνεύεις έτσι αυτή η ζωή σου, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα, δυστυχώς. Κοζάνη θα πάμε τώρα. Στην Κοζάνη την αγαπημένη, όπου είχε ένα ατύχημα ένα αυτοκίνητο Ιώτα Χ, γιατί βούλιαξε μέσα σε μια τρύπα που δημιουργήθηκε από κακοτεχνία του οδοστρώματος και βούλιαξε η ρόδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθαν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος κανονικά ναι. Και μια στιγμή έχασε τη μια ρόδα. Mm-hmm. Δεν κουνιότανε το αμάξι. Αυτό τώρα μπορεί να διαλύσει όλο το αμάξι, έτσι. Καλά, εννοείται. Μπορούσε να είχε πέσει. Μπορούσε να είχε πέσει στο άλλο που μας είχε δείξει η Μέρη που ήταν ένα πηγάδι και να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Εδώ. Καλά, ναι, εγώ θέλω να καταλήξω ότι. Στη Θεσσαλονίκη χτες. Λοιπόν, εδώ δεν είχαμε πηγάδι, δεν είχαμε δηλαδή τουλάχιστον. Ευτυχώς. Να γίνει μια αρχαιολογική ανακάλυψη παράλληλα. Εκεί σε αποζημιώνει όμως. Ήταν κακοτεχνία.
Ας πούμε, κοίταξε, αν σου κάνει τώρα βλάβη στο αμάξι, έχει αποζημίωση. Δεν έχω ιδέα να σου το πω αυτό, αν αποζημιώνει ο Δήμος. Φαντάζομαι ότι. Κανονικά πρέπει. Αυτό, κανονικά θα έπρεπε. Αλλά δεν νομίζω μεταξύ μας. Έχει πέσει και ολόκληρο αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την. Που έχει ανοίξει ο δρόμος και το οδόστρωμα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ασφάλισή σου, την προσωπική ασφάλιση του αυτοκινήτου. Πρέπει να είσαι δηλαδή να το προβλέψει αυτό, να πει κι άμα το χαλίκι υποχωρήσει. Λοιπόν, πέστα, πάμε. Πέστα. Λοιπόν, αχ, Γιάννη. Πάμε μια Μύκονο. Έτσι τώρα, εγώ στο είπα το αχ, Γιάννη. Πάμε μια Μύκονο. Εντάξει, δεν τι θέλετε τη Μύκονο. Όχι, λίγο πιο εκεί, παραδεξιά. Όπου είχαμε χακάρισμα. Χακάρισμα κινητού, smartphone κινητού μια 37χρονη κοπέλα από επιτίδιους hackers. Και μάλιστα δεν το χάκαραν έτσι απλά. Τις απέσπασαν και το ποσό των 1.264 ευρώ, παρακαλώ. Πάρα πολύ τα περιστατικά του χακαρίσματος των κινητών, ναι, για να αποσπάσουν ποσά. Έχεις δίκιο. Και των παράξενων emails και μηνυμάτων που έρχονται στα social media. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Και επίσης να πω ότι είναι πολύ επικίνδυνο, επειδή πάρα πολλοί, όσοι έχουν ειδικά έτσι, smartphones, μπορούν να βάλουν την κάρτα τους στο κινητό και να πληρώνουν ανέπαφα με το κινητό. Ναι. Υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής στοιχείων. Και σε αυτό. Υπάρχει, δηλαδή, μπορεί έτσι να σου κλέψουν τα στοιχεία. Οπότε να σου αποσύρουν όλο το ποσό που έχει στην κάρτα σου. Ισχύει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι hackers μπορούν να κάνουν πολλά. Ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή δεν ξέρουν πώς ενεργούν οι επιτίδιοι όσον αφορά τις κάρτες που μπαίνουν μέσα στα smartphones, τουλάχιστον να πούμε μία συμβουλή για όσους δεν το ξέρουν. Αν σας έρχεται ένα email περίεργο, αν σας έρχεται ένα μήνυμα περίεργο σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτύωσης, μην μπαίνετε μέσα. Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι άλλο εδώ. Γιατί άμα σου έρχεται το mail, εν πάση περιπτώσει ακούς συνέχεια, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα εμπεδωθεί λιγότερη θα την πατήσουν, αλλά να σου χακάρουν το αυτό κινητό θέλει, και να σου παίρνουν λεφτά. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη εδώ διαδικασία. Τρανεύει και πάει, βρίσκουν τρόπους. Γιατί έτσι, πλέον μέσα από το κινητό τα κάνουμε όλα. Όλες τις υπηρεσίες. Λοιπόν, η ζωή μας έχει γίνει ένα κινητό. Ένα κινητό, κακό. Βρε Μέρη, ναι. Κιλκής πάμε, Κιλκής και στην υπέροχη λίμνη της Δοϊράνης. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί την περιοχή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα και έχουμε την καταγραφή, την πρώτη καταγραφή παγκοσμίως νέου φυτικού είδους, παρακαλώ. Θα σας το διαβάσω. Αυτό που είδαμε δηλαδή δεν έχει όνομα. Έχει όνομα. Δεν το ξέρουμε. Έχει. Το λένε το λουλούδι. Το ξέρουμε. Απλά καταγράφηκε τώρα. Είναι νέο είδος το οποίο καταγράφηκε στη λίμνη. Τι όνομα του δώσανε. Λέγεται Verbascum salicifolium. Hocus pocus. Όχι αυτό. Αυτό τι είναι, γλώσσα Harry Potter. Τι είναι αυτό. Κάτι σαν λατινικά ακούγεται. Λατινικά είναι. Όλα τα λατινικά. Λατινικά. Ονομάζονται, έχουν λατινικές ονομασίες. Όπως το έπαιζαν λίγο expecto petrona. Αυτά λατινικά είναι. Εκεί ήθελα να το πάω. Και λατινικά παραδεμάμε. Εκεί ήθελα να το πάω. Για να το πω στα ελληνικά, είναι το βερμπάσκο το ιτεόφυλλο. Είναι αυτό το φυτό που βλέπουμε στα πλάνα μας. Το οποίο καταγράφηκε για πρώτη φορά στη λίμνη Δοϊράνη. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι βιολόγοι. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάθε τι καινούργιο, όσο να πεις, φαίνεται χαρά. Πολύ όμορφο, έτσι. Όμορφο. Πολύ όμορφο. Τρελή πορεία στη Λάρισα έχουμε για τη συνέχεια. Ναι, έχουμε μια τρελή πορεία αυτοκινήτου σήμερα το πρωί στο κέντρο της Λάρισας, όπου για αδιευκρίνιστους λόγους ο οδηγός πήγε και έπεσε σχεδόν πάνω σε ένα κατάστημα. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες τρελές πορείες οχημάτων να σημειώνονται τις τελευταίες μέρες. Ναι. Σε τζαμαρίες μέσα. Ευτυχώς δεν είχαμε δυστύχημα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι, δεν τραυματίστηκε κάποιος. Οπότε τα πράγματα είναι καλά. Δεν ξέρουμε προσοχή τώρα τι συνέβη, αλλά μπορεί κανείς πολύ εύκολα να φανταστεί να βάλουμε και τον εαυτό μας τι κάνουμε μέσα στο αυτοκίνητο όσο πλέον οδηγούμε, δηλαδή, ξέρεις, πάλι στο κινητό θα καταλήξουμε, τι μας αποσπά την προσοχή και όλα αυτά. Ευτυχώς, δεν ξέρουμε δεν καθόλου τι έχει συμβεί εδώ, βέβαια. Ακριβώς. Όχι, δεν μεταφέρθηκε κάποιος στο νοσοκομείο. Τραυματίστηκε ελαφρά μια κοπέλα, η οποία αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί θεώρησε πως ο τραυματισμός της ήταν τρομερά ελαφρύς. Κλείνω με Μύκονο! Wow. Για πάμε ξανά. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και θέλετε να δείτε ένα θεϊκό χορό της Νικόλ Σέλζιγκερ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο, επισκέπτεται τα διάφορα bars, clubs και χωράει. Είναι πολύ διάσημη τραγουδίστρια, για όσους δεν την ξέρουν. Είναι η Νικόλ Σέρζιγκερ, όπως είπα και προηγουμένως. Είναι σε πολύ γνωστό κλαμπ της Μυκόνου, με φίλους τους παρεάκι. Χορεύει πολύ γνωστό βραζιλιάνικο τραγούδι. Αυτά είναι. Έτσι. Κέφι και χαρά. Κέφι και χορεί. Κέφι και χορεί. Αυτό είναι. Κέφι πριονάζει. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος. Παρασκευή είναι σήμερα. Έλα Μερούλα, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Λοιπόν, τώρα για να δώσουμε και τη διάσταση που αξίζει, νομίζω, γιατί η εικόνα είναι πολύ ωραία από το Γήθιο, έτσι μου λένε. Είναι. Και εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο οποίος έχει γίνει και λίγο συνεργάτης αυτής της εκπομπής, ο Τάκης ο Κούρος. Λοιπόν, στο νησί της ωραίας Ελένης, πού βρίσκεσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Τάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και να πω και εγώ στην ομορφότερη και καλύτερη παρέα του μεσημεριού. Βρίσκομαι στο νησάκι Κρανάη. Αλλά πίσω μου ακριβώς είναι ένας παραδοσιακός μανιάτικος πύργος του 1829, mm-hmm. που κοσμεί εδώ φυσικά το νησάκι Κρανάη, του Μπέι της Μάνης τότε. Μετά ήρθε στα χέρια του Τζανί Τζανετάκη, του γνωστού πολιτικού, ο οποίος έγινε δωρεά και έχει γίνει από τη στιγμή ιστορικό και εθνολογικό μουσείο. Ήταν στρατηγός της Επανάστασης, έτσι, για να το κλείσουμε το ιστορικό. Ναι, και αυτός ο πύργος έχει χτιστεί στα τέλη του 19ου. 1829. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για πες μας το όνομα Κρανάη, πώς έχει δοθεί στο νησάκι και πώς συνδέεται. Το όνομα Κρανάη κατά τον Όμηρο είναι το νησάκι το οποίο φιλοξένησε, έτσι θα το πω, θα μου επιτρέψετε, το πιο διάσημο παράνομο ζευγάρι της ιστορίας, της αρχαίας ιστορίας. Τον Πάρη και την ωραία Ελένη. Όταν ο Πάρης λένε, έκλεψε την ωραία Ελένη από τη Σπάρτη, η οποία Σπάρτη βρίσκεται μόλις 45 χιλιόμετρα από εδώ, ήρθε εδώ για να φύγουν για την Τρία. Εδώ κοιμήθηκαν το βράδυ, περιμέναν το πλοιάριο για να τους πάρει, και εδώ ξεχάστηκε το κράνος του Πάρη. Και από εκεί λέγεται ότι πήρε την ονομασία Κρανάη το συγκεκριμένο μέρος εδώ. Είναι ένα πανέμορφο νησάκι. Μην φανταστείτε, 500 μέτρα περίπου είναι όλο το νησάκι. Στο τέλος, θα γυρίσουμε και την κάμερα να δούμε. Επίσης υπάρχει ένας εξαιρετικός φάρος, 16 μέτρων. Τώρα καταλαβαίνουμε απόλυτα την ομορφιά εκεί που μου λέγανε ότι βλέπανε. Γιατί ουσιαστικά απέναντι είναι το Γήθιο. Είναι σαν μια βραχονισίδα τώρα αυτό, έτσι. Έχει ένα μικρό δρομάκι που οδηγεί εκεί. Και είναι πάνω ο πύργος και υπάρχει και φάρος, μας λες τώρα. Υπάρχει και φάρος στην άκρη, το οποίο, όπως είπαμε, έχει έρθει τώρα πλέον στο πολεμικό ναυτικό. Ένας οκτάγωνος φάρος, 16 μέτρων ύψος. Να πούμε μέσα ότι στο κάτω μέρος μπορεί να φιλοξενήσει κανονικά ένα ζευγάρι με κουζίνα, μπάνιο, υπνοδωμάτιο, έχει τα πάντα. Τι εννοείς ότι ο φάρος ενοικιάζεται? Στο κάτω μέρος υπάρχει δυνατότητα. Από όσο γνωρίζω, λέγεται ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται σε ανθρώπους του πολεμικού ναυτικού κάποιοι φάροι για διαμονή και συντήρηση. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Κάτσε να δούμε μήπως υπάρχει και κατάλημα μέσα στο φάρο. Λοιπόν, τώρα, Τάκη, για πες μας λίγο για εκεί. Γιατί, να σου πω κάτι από το Γήθιο, εγώ έχω περάσει αρκετές φορές. Αυτό το νησάκι δεν το είχα προσέξει ποτέ εκεί πέρα. Και τώρα είναι μια ανακάλυψη σήμερα που κάνουμε εδώ, τουλάχιστον για μένα. Εκεί μέσα υπάρχει και μουσείο, μέσα στον πύργο. Υπάρχει το μουσείο, το Ιστορικό Εθνικό Μουσείο, Εθνολογικό Μουσείο της Μάνης. Συγκεκριμένα μέσα κάποιες γραβούρες από την Επανάσταση φιλοξενούνται. Ζητήσαμε να μπούμε μέσα, αλλά λόγω επειδή είναι στην αρχαιολογία χρειάζονται κάποιες ειδικές άδειες που ελπίζουμε αργότερα να καταφέρουμε να μπούμε μέσα και να δείξουμε και το μέσα του πύργου. Ζευγαράκια έχεις εντοπίσει, διότι όταν ένα σημείο έχει τέτοια ιστορία και το ακολουθεί τέτοιος έρωτας, αρπαγής, ωραίας Ελένης, Πάρης και όλα αυτά, φαντάζομαι είναι εκεί και όλο το μέρος ειδηλιακό, είναι ιδανικό για τα ζευγάρια. Ναι, και επίσης, μιας και το λέτε αυτό, στην αρχή, στο νησάκι, υπάρχει ένα εκκλησάκι σχεδόν μέσα στη θάλασσα, Πέτρου και Παύλου, μάλιστα πριν δύο μέρες γιόρταζε. Εκεί γίνονται πάρα πολλές τελετές, βαπτίσεις, γάμοι και μετά συνέχεια έρχονται εδώ για φωτογραφίσεις, μιας και το ηλιοβασίλεμα πίσω στο Γήθιο βοηθάει και αυτό το γραφικό και αγαπημένο μας Γήθιο. Και είναι ένας πύργος έτσι που συμβολίζει ότι από εδώ ξεκινάς και ξεκινάει η ένδοξη και η ιστορική Μάνη. Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό το ρεπορτάζ, για την όμορφη εικόνα και το ταξιδάκι που μας χάρισες. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, έλα Μαριέλα, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Θα σας πάω στην Αμερική σε μια έτσι πολύ ευχάριστη είδηση. Μια κυρία, η Άσλι Νέση, η οποία είναι 35 χρόνια και προσπαθούσε πάρα πολύ καιρό να μείνει έγκυος. Έμεινε έγκυος
αλλά δεν περιμένει ένα παιδί, περιμένει τέσσερα παιδιά και δεν είναι και τετράδημα. Γιατί? Γιατί συνέβη το απίστευτα σπάνιο φαινόμενο να έχει δίδυμα με δύο διαφορετικά ζευγάρια. Δηλαδή σε κάθε σάκο να υπάρχει ένα ζευγάρι διδύμων, όπως βλέπετε στο υπερηχογράμμα. Θα φέρει τέσσερα παιδιά στον κόσμο. Τέσσερα παιδιά στον κόσμο. Όταν τη το είπαν, λέει, στο νοσοκομείο, πήγε να λιποθυμήσει ότι περιμένει τέσσερα παιδιά. Δεν ακούσε αυτό. Πάρα πολύ σπάνιο. Η πιθανότητα γι' αυτό λοιπόν είναι μία στα 70 εκατομμύρια. Όπως. Τόσο δύσκολο είναι να συμβεί αυτό. Και να πούμε ότι επειδή η κυρία αυτή είναι χαμηλόμισθη όπως και ο άντρας της, οι κολλητοί τους τους έφτιαξαν ένα GoFundMe όπου μπορούν να βάζουν λεφτά, που έχει ήδη μαζέψει 8.000 ευρώ. Α, λοιπόν. Μπράβο, είδες όμως. Προσπάθησε η γυναίκα, αυτό ήταν, είναι θαύμα. Είναι... Ναι. Πραγματικά, μπράβο της, μπράβο. Μένουμε λοιπόν στην Αμερική και θα σας πάω στο παιδικό show Sesame Street. Λοιπόν, ο Έλμο, αυτός ο χαρακτήρας που είναι 3,5 ετών, αυτός ο κόκκινος χαρακτήρας, κάνει συζήτηση με τον πατέρα του, τον Λούι, για το εμβόλιο, αν πρέπει να το βάλει, αν δεν πρέπει να το βάλει, το εμβόλιο για τον COVID. Στην τελική, μιλώντας με τον παιδίατρο και κάνοντας όλες αυτές τις ερωτήσεις που μας προβληματίζουν και εμάς. Να το βάλει, λέτε, στην Κύπρο το εμβόλιο. Πώς? Στην Κύπρο το εμβόλιο το λέμε να το βάλει. Είπαμε στην Κύπρο. Όχι, είπαμε να το βάλει το εμβόλιο. Ήθιστε να το κάνει το εμβόλιο. Έχεις αλλά δίκιο. Δεν ξέρω, εμείς το, εμείς το λέμε να το βάλει, παιδιά. Έτσι, παιδί μου, μα εκεί θέλω να καταλήξω. Νόμιζα ότι είπα και εγώ στην Κύπρο. Λοιπόν. Έλα. Την έχω στο μυαλό μου σήμερα πολύ. Λοιπόν, είδες στο τέλος, θα σας μιλήσω και κυπριακά εδώ. Λοιπόν, και λένε ότι δικαιούμαστε κι εμείς να έχουμε απορίες. Αυτός που θα μας λύσει τις απορίες μας είναι ο παιδίατρος. Οπότε μιλήσανε με τον παιδίατρο, έκανε το εμβόλιο. Δεν το έβαλε το εμβόλιο. Γιατί πλέον στην Αμερική είναι και διαθέσιμα και τα εμβόλια για άτομα κάτω, για παιδιά κάτω των 5 ετών. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Θα σας πω στην Ινδία. Αυτή είναι μια συγκινητική είδηση. Μια κοπέλα, η Νικίτα Κίνη, έχασε τον πατέρα της πριν 2 χρόνια και αποφάσισε να κάνει κάτι για τη μνήμη του πατέρα της. Έφτιαξε με τα πουκάμισα του πατέρα της 2 παπλώματα, το οποίο το ένα το πήγε στον αδερφό της και το χάρισε. Και συγκινήθηκε το ίντερνετ με αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα τι συνέβη, γιατί έδειξε όλη τη διαδικασία που ετοίμαζε για 2 χρόνια κρυφά από τον αδερφό της για να φτιάξει αυτά τα παπλώματα. Όπου. Και έγραψε για να μας κρατά ζεστούς ακόμη και από εκεί. Εγώ δεν θα μπορούσα πάντως αυτό το να το. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πάρα πολύ και πολύ συγκινητικό αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, σας πάω σε κάτι ρομαντικό τώρα, αλλού, στο Βέλγιο. Λοιπόν, στο Βέλγιο, στο Flanders Expo, στην Γκέντ, αποφάσισαν να σπάσουν ένα ρεκόρ Guinness. Θυμάστε την περίφημη σκηνή από τη Lady και τον Αλίτη που τρώνε το μακαρόνι μαζί και ενώνονται τα χείλη τους και κάνουν αυτό το ιταλικό φιλί το λεγόμενο. Έτσι το έχω φανταστεί κι εγώ. Δεν έγινε ποτέ έτσι. Ακριβώς. Δεν έγινε ποτέ. Με ποιον το έχεις φανταστεί εσύ? Κάτσε βρε Μαριέλα. Περίμενε Μαριέλα. Έχουμε θέμα. Όντας μικρό παιδάκι τώρα κι εγώ, 5-6 χρονών που είδα την ταινία. Σκεφτόσουν ότι θα πρωτοφιληθείς ότι Lady με τον Αλίτη. Ναι, έτσι με τα μακαρονάκια. Και τελικά. Τελικά δεν έγινε έτσι. Έγινε όμως ποτέ και έτσι. Τι είναι, αν έγινε, έγινε. Έγινε όμως ποτέ και έτσι. Όχι, δεν έγινε. Α, το σκηνοθετήσεις, ρε παιδί μου. Μετά δεν είναι τα ταινίες της. Να το έχεις στο μυαλό σου για μετά. Έλα, Μαριέλα μου. 433 ζευγάρια μαζεύτηκαν για να φάνε το σπαγκέτι συγχρόνως και να καταλήξουν το χείλι τους στο ιταλικό φιλί. Τέλειο. Και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που είχε γίνει πριν στο Παρίσι με 125 ζευγάρια. That's amore, αυτά τα ρομαντικά μας. Amore, λοιπόν, amore. Και τώρα πάμε στο επάγγελμα που θέλω να κάνω. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι νταντά του πάντα. Οπα. Δηλαδή αυτών των μικρών πάντα. Εδώ βρισκόμαστε σε καταφύγιο για πάντα. Και αυτό το βίντεο αληθινά είναι αυτά. Είναι αληθινά, ναι, τα κοιμίζουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να τα αγκαλιάζεις, να τα νανουρίζεις, να τους μιλάς, να τα χαϊδεύεις και να τα κοιμίζεις. Αυτό είναι σε καταφύγιο πάντα δηλαδή. Και αυτό το βίντεο έγινε viral, στην Κίνα φυσικά σε καταφύγιο. Γιατί κάποιος το ανέβασε στο Twitter και λέει ποιος θέλει αυτή τη δουλειά. Όλοι μας. Έχω πω και να μην με πληρώσετε, παιδιά. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω αυτό. Για είναι καλός ο μισθός, να το σκεφτούμε, να το υιοθετήσουμε και εδώ. Ναι, εδώ δεν έχουμε πάντα. Δεν έχουμε πάντα, βέβαια. Θα βρούμε κάτι άλλο. Θα πηγαίνατε εσείς. Εγώ θα το έκανα, ναι. Γιατί αυτά είναι και ήδη υπό εξαφάνιση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μαριέλα. Πάμε λίγο για ειδήσεις από τα ξένα μέρη και πάλι σε σένα. Δεν το πιστεύω. Πώς εδώ. Εδώ. Σου λείψα. Πάρα πολύ. Ήρθα γι' αυτό, το κατάλαβα.
Και ξεκινάω με την Dakota Johnson, η οποία έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο Vanity Fair και μίλησε για τη γιαγιά της. Λοιπόν, είναι το DNA όμως, έτσι, Μάριον. Το DNA είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να πούμε ότι η Dakota Johnson είναι η πρωταγωνίστρια, εκεί την γνωρίσαμε τουλάχιστον, των 50 αποχρώσεων του Γκρι. Και είναι η κόρη της Melanie Griffith, η οποία είναι κόρη της Tippi Hedren, μιας πάρα πολύ γνωστής ηθοποιού. Τη βλέπουμε εδώ πέρα που είναι η πρωταγωνίστρια στην ταινία «Τα πουλιά» του Alfred Hitchcock και αποκάλυψε πράγματα που είχαν συμβεί στη γιαγιά της. Εδώ πολύ. Είναι η φωτογραφία, η Dakota με τη γιαγιά που με είναι πάνω των 90 και τώρα. Δίπλα, είναι 92 χρονών ακριβώς. Mm. Και δίπλα βλέπουμε πλάνα από την ταινία όπου βλέπουμε τη γιαγιά της όταν ήταν πολύ νεότερη και πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Τα πουλιά». Και αποκαλύπτει βέβαια ότι ο Hitchcock ήταν ένας περίεργος τύπος, το ξέρουμε, αλλά λέει. Ακριβώς. Ναι. Λέει πως ήταν ένας τύραννος, πως ήταν ένας άνθρωπος που έκοψε τα φτερά στην ουσία από τη γιαγιά της και δεν την άφησε να ολοκληρώσει την καριέρα της όπως ακριβώς θα μπορούσε να την έχει κάνει. Και επίσης προσέξτε να δείτε τι λέει. Ότι όταν η μαμά της η Μέλαν ήταν μικρή, ο Hitchcock της έκανε ένα δώρο και της πήγε μια κούκλα της γιαγιάς της, δηλαδή της κυρίας που βλέπουμε στην οθόνη μας, μέσα σε ένα φέρετρο. Και αυτό το θεώρησε πάρα πολύ αστείο. Φρικιαστικό. Φρικιαστικό. Ναι, ο μέτρη του μυστηρίου, έτσι. Δεν ξέρω αν την έχετε δει αυτή. Την έχουμε δει. Ναι. Το λέω προς το Γιάννη περισσότερο. Ναι, είναι κατάλαβα. Κλασικού ρεπερτορίου. Λοιπόν, να τη δεις. Έλα, μέρη μου. Λοιπόν, φρικιαστικό και μεταξύ άλλων πραγμάτων είπε πολλά έτσι πράγματα που τα είχαν βγει στη δημοσιότητα ούτως ή άλλως. Αλλά όσο να πεις, όταν ακούς για τόσους μεγάλους καλλιτέχνες πράγματα, κάπου λίγο ταράζεσαι. Προχωράω και πάω σε έναν άλλο μεγάλο καλλιτέχνη, στον Kanye West. Okay. Πάμε στον Kanye West. Δεν είχε αλλάξει το μεγάλο μάτι. Άλμα μας έκανε σαν το Hitchcock. Γιατί μπορώ. Σήμερα τον λένε Kanye, είναι ok αυτό. Ναι, παιδιά, τον λέμε Kanye West. Ναι, ασχέτως αν αυτός έχει πει ότι θέλει να τον λέμε Yes. Ναι, αλλά γιατί τον λέμε Kanye West. Να συνεννοηθούμε, κατάλαβες. Δηλαδή αυτός άμα τα αλλάζει κάτι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Αν βγω τώρα να πω Yes, δεν θα καταλάβει και ο κόσμος για ποιο μιλάμε. Λέω Kanye. Και το πιάνει. Λοιπόν, ο Kanye West έστειλε επιστολή λοιπόν σε fast food το οποίο βρίσκεται στη Μελβούρνη και ζήτησε μέσα στην επιστολή του να αλλάξει το λογότυπο από τα ονόματα που έχει δώσει το συγκεκριμένο fast foodάδικο στα burgers του, αλλά και το λογότυπο που έχει έξω στο μαγαζί του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που είχε το συγκεκριμένο μπεργκεράδικο ήταν fan του Kanye West και ονόμασε τα burger του με διάφορα τραγούδια από τον Kanye West. Είπε, έλεγε, αντί για cheeseburger, έλεγε, δώσ' μου ένα Kanye. Γιατί θύχτηκε δηλαδή ο Kanye. Θύχτηκε ο Kanye, δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα, Γιάννη μου. Είναι οξύθυμο, το έχουμε ξαναπεί τώρα, δεν βγάζει. Εντάξει, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου μπεργκεράδικου είδε πως στην σελίδα του στο Instagram του μαγαζιού του ακολουθούσε ο Kanye West και σου λέει, άρα είναι με τις ευχές του. Θα συνεχίσω να το κάνω έτσι, χάρηκε. Όμως, να ξέρε. Δεν. Πάμε τώρα σε ένα τραπέζι το οποίο έχει προκαλέσει έτσι πολλά ερωτηματικά. Ποια είναι η σχέση του Πούτιν με τα μεγάλα τραπέζια, ο ΑΕΟ. Αγαπάει. Αναρωτιούνται. Αυτό είναι το καινούργιο του τραπέζι. Κάτσε να το ξαναδούμε, βρε Μέρη. Γιατί... Ναι, τι εννοεί το καινούργιο του τραπέζι, αυτό είναι του συνεδριάσεων. Καλέ, δεν βλέπει ποιον έχει απέναντί σου αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, δεν είσαι και σίγουρο ποιον είναι. Αυτό το αναγνωρίζω, παιδιά. Είναι τότε που δέχτηκε το Μακρόν και βάλανε όλο αυτό το τραπέζι. Ήταν το θέμα και του κορονοϊού στη μέση. Ναι, ήταν το θέμα του κορονοϊού στη μέση και επειδή δεν είχε δεχθεί ο Μακρόν τότε να υποστηρίξει ένα PCR τεστ που ζήτησε ο Πούτιν. Και τον έβαλε στην άκρη εκεί, τέρμα. Μιλούσαμε τηλεβόα μεταξύ τους. Και εδώ είναι ο Λαυρόφ, ο οποίος αμέσως μετά του είχε κάνει μια συνέντευξη και είχε κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά είχε κάνει τεστ. Δηλαδή, άρα πιστεύω εγώ ότι μάλλον θέλει τα μεγάλα τραπέζια. Μου αρέσουν. Είναι εδώ έχει το δικό του το Λαυρόφ, έχει τον έχει βάλει τόσο μακριά. Και πολλά ερωτηματικά είχαν δημιουργηθεί. Γιατί μετά το Μακρόν είχε το Λαυρόφ που είναι και δικό του και λένε γιατί. Άντε, το ένα να το καταλάβουμε. Με τα παιδιά του στα οικογενειακά τραπέζια πώς θα τρώει. Δηλαδή θα είναι ο ένας από εκεί, όλος από εδώ. Θα λέει πες μου τι έκανες μέσα στο σχολείο. Εκεί δεν μπορεί να χρειάζεται τόσο μεγάλο τραπέζι. Έχει πολλά παιδιά. Πάσα ρε μου το αλάτι που λένε pass me the salt. Πάμε στην Μπανκόκ τώρα. Πάμε στην Μπανκόκ να δούμε κάτι άλλο το οποίο συνέβη εκεί τελείως διαφορετικό. Προσπάθησαν να ταξιδέψουν τα δύο κορίτσια αυτά, οι δύο Ινδές, η μία 38 και η άλλη 24 χρονών, έχοντας μέσα στις βαλίτσες τους όχι ρούχα. Όχι τύπο κοσμήματα, αλλά 109 ζωντανά ζωάκια. Δεν τα βλέπουμε εδώ πέρα
στα πλάνα μας. Μιλάμε για 35 χελώνες, 2 αρμαντήλο, 50 σαύρες και 20 φίδια. Τα βάλαν στη βαλίτσα. Τα βάλαν στις βαλίτσες. Και ζούσανε. Ζούσανε. Δεν έπαθαν ασφυξία. Όχι, δεν έπαθαν ασφυξία. Γιατί είχαν τρυπή στις βαλίτσες. Όχι, γιατί τα ζωάκια αυτά είναι, όπως καταλαβαίνεις, ζωάκια που, τροπικά, ας τα πω έτσι, τα οποία έχουν μάθει σε τέτοιες συνθήκες. Είναι πολύ ανθεκτικά. Έχει η βαλίτσα, μωρέ, δεν είναι αεροστεγός κλεισμένη. Υπέφεραν, σίγουρα. Σίγουρα υπέφεραν. Ότι υπέφεραν είναι το μόνο σίγουρο. Συγγνώμη, πήγαν να τις περάσουν τις βαλίτσες από έλεγχο. Ναι. Και ανοίγουν οι άλλοι και πετάχτηκαν και όλα τα. Και τι να δουν, κουνιόταν πράγματα στη βαλίτσα. Γιατί δεν κουνιόταν. Εν τω μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί υπάρχει και ο έλεγχος, ο οποίος βλέπει ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω. Ακτινογραφία στη βαλίτσα. Anyway, συνελήφθησαν ευτυχώς τα δύο κορίτσια και είπαν πως γίνεται όλο αυτό φυσικά για την παράνομη διακίνηση των ζώων, των άγριων ζώων. Πάμε στην Αίγυπτο τώρα, από την Μπαγκόκ. Πάμε στην Αίγυπτο που ανακαστάτωση προκάλεσε το συγκεκριμένο μυστήριο πλάσμα, το οποίο ξεβράστηκε σε μία ακτή. Μία 39χρονη πήγε στην παραλία και είδε αυτό το πλάσμα. Και τρόμαξε, όπως καταλάβετε. Καταλαβαίνετε. Είναι αυτό, παιδιά, τι είναι. Θεώρησε πως είναι ορκ. Ξέρετε, τα orcs. Είναι το orc. Είναι, orcs. Αν έχεις δει τον άγχο των δαχτυλιδιών, είναι αυτά τα πλάσματα. Τα πλάσματα με τα δόντια του κάτω κόσμου. Είναι σαν, πως το τέρατα. Okay. Όπως καταλαβαίνετε. Ήταν περίεργο, η αλήθεια είναι, το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο πλάσμα το οποίο ξεβράστηκε. Το κουφάρι του. Ξεβράστηκε, παιδιά, στα δράκια. Σε μια ακτή. Δεν ξέρετε τι είναι, όμως. Οι βιολόγοι είπαν πως μάλλον είναι ένα χέλι. Σμέρνα, όχι δράκια. Στα Σμέρνα είναι. Μοιάζει με Σμέρνα, δεν είναι. Μάλλον είναι χέλι, σύμφωνα με τους ειδικούς, το οποίο ανήκει στο είδος Moray. Το χέλι, το Moray με τις δύο οντοστοιχίες. Αλλά έχουμε δει πολλές ταινίες και νομίζαμε ότι είναι όρκ. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν και χειρότερα από τις μοβμέδουσες στις δικές μας παιδιά, οπότε να είμαστε και ευτυχισμένοι κάπως. Πάμε τώρα στο νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σαν είδηση, θα σας πω τώρα. Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν βρει το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορεί να προβλέπει με πολύ ακρίβεια το 90% των εγκλημάτων σε μια πόλη. Με ένα αλγόριθμο, ο οποίος θα μπορεί να καταγράφει τους ανθρώπους και τους κατοίκους της συγκεκριμένης πόλης, όποιας πόλης θα μπει το συγκεκριμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να καταγράφουν αν αυτοί οι άνθρωποι και πότε και πώς θα προβούν σε μια εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο επίτευγμα, έτσι. Θα έρθω να πω τώρα κάτι και να το ρίξω τελείως και να πω θα μπορούσε να γίνει και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να μπορούμε να βρίσκουμε το έτερον μας. Είμαι κάτι πιο γλυκό και ωραίο. Μέριστη στο μυαλό μου είσαι αυτό. Λίγο ρομαντισμός, λίγο να μας βοηθήσουν λίγο. Και πάμε το... Γιάννη, Παρασκευούλα. Πάμε τώρα σε ένα θησαυρό, που ήταν καλά κλεισμένος σε μια αποθήκη, σε μια επαρχία γαλλική. Για δείτε λίγο τον αμύθιτο γαλλικό θησαυρό, ο οποίος κρυφόταν σε μια φάρμα. Αυτοκίνητα αντίκες, τα οποία έμεναν εκεί σε αδράνεια για πάρα πολλές δεκαετίες, βρήκε ένας κύριος όταν αγόρασε τη συγκεκριμένη αγρικία στη Γαλλία. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολλά και αυτοκίνητα τα οποία έμεναν εκεί για πολλά χρόνια. Τα οποία δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη περιουσία. Σε αντίκες τώρα. Αντίκες, ακριβώς. Και δείτε λίγο πώς ήταν παρατημένες εκτός από εσωτερικούς χώρους αποθήκης, αλλά και κάτω από σκέπαστρα. Εντυπωσιακό. Προσπαθούν οι μηχανικοί τώρα να δουν αν θα μπορούν να θέσουν σε λειτουργία τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Ή μπορεί τα οποία είναι και του Μεσοπολέμου. Τέλος πάντων, πάρει κάποιο συλλέκτη. Πόσο μου αρέσουν. Αυτά είχα να σας πω. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περί καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε λίγο το quiz μας, να το θυμηθούμε. Παρακαλώ, να το κορίτσι. Λοιπόν, μία πολύ δημοφιλής Ελληνίδα τραγουδίστρια, μία από τις σπουδαιότερες. Έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς της χώρας. Είναι η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια σε πωλήσεις στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα. Σε πολύ λίγο κληρώνουμε το πακέτο δώρων αξίας 300 ευρώ της JVC που μας προσφέρει η GRC Tech. Τα βήματα τα γνωρίζετε. Μπαίνετε στο Μέρα Μεσημέρι κάτω Παύλα Open TV. Κάνετε follow, like, δίνετε την σωστή απάντηση και σε πολύ λίγο μπορεί να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια. Και βεβαίως, για να δούμε και το αυτοκίνητο, το μεγάλο δώρο εδώ του σταθμού, του Open, διεκδικήστε το Peugeot 208, έκδοση like. Και εδώ το βλέπουμε και το χαζεύουμε, 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 15.700 ευρώ. Πολύ βραβευμένο και πολύ δημοφιλές. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.
Αν θέλετε και επιλέξετε, στείλτε το SMS γράφοντας Open κενό, ονοματεπώνυμο στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Φύγαμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με χαμόγελο επιστρέψαμε, εννοείται, με χαμόγελο φύγαμε, με χαμόγελο επιστρέψαμε. Πάντα, έτσι, πάντα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια, γιατί έχουμε. Σήμερα είναι και Παρασκευή. Είναι. Και θέλουμε να φύγουμε με πολύ καλή διάθεση. Το χαμόγελο θέλει. Ναι, ναι. Άρα φεύγουμε, πάμε να δείξουμε βιντεάκια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που βρήκα τώρα, νομίζω είναι, γι' αυτό είναι και Παρασκευή, είναι τα καλύτερα της εβδομάδας. διαφήμισε. Μόνο εδώ, ένα μεσημέρι, τα καλύτερα, μόνο εδώ πέρα, ένα μεσημέρι με τη Μάριο, λοιπόν. Στο νούμερο 1 έχουμε μια πεθερά για κλάματα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε ότι ο γιος της μητέρας, ο γιος της μητέρας έρχεται με τη σύντροφό του. Όπως βλέπουμε όμως η μητέρα αποφεύγει τη σύντροφο, τη σπρώχνει και πάει κατευθείαν στο γιο. Δεν τη νοιάζει καθόλου. Πάμε πάλι να το επεδώσουμε. Πάει να τη χαιρετήσει Νύφη, την προσπερνάει. Πεθερά Νύφη, Νύφη έφυγε. Καλέ, σκοτώθηκε κιόλας. Λυπή για πάνω τη λέει. Το γιο μου θέλω να δω. Ωραίο Σαββατοκύριακο θα περάσουμε. Η άλλη ναι, η Νύφη όχι. Όπως περιμένετε, γιατί υπάρχει και καλύτερο. Θέλω να δείτε τον Κόκορα Τζεντάι που δεν έχει όντως πραγματικά χέρια. Το έχει φτιάξει ο Μοντέρ αυτό. Όπως βλέπουμε, κυνηγάει. πήγε να παίξει ξυφομαγεία ο άνθρωπος με τον Κόκορα, αλλά δεν του βγήκε σε καλό. Γιατί εδώ πέρα ο Κόκορας είναι εκπαιδευμένος Τζεντάι. Για όσους βλέπουν Star Wars, προφανώς ξέρουν γιατί πρέπει να μιλάω, έτσι. Καλά, εντάξει, πολύ ωραίο. Είχε κέφια. Στο αμέσως επόμενο όμως, τι σας έχω. Για τους γυμναστηριακούς, για όσους γνωρίζουν, αυτοί που δεν γυμνάζουν τα πόδια, τους λέμε ότι ξέρεις, σκυπάρουν τα πόδια. Never skip leg day λέμε. Πώς. Never skip leg day. Δηλαδή, πολλοί βαριούνται να γυμνάσουν τα πόδια τους. Οι άντρες περισσότερο κάνουν πάνω, άνω κορμό, ναι, έτσι. Το πάνω μέρος του σώματος γυμνάζουν οι περισσότεροι. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάλτσες. Σε σχήμα, ξέρεις, με πόδια κότας, κόκορα. Τι παπουτσάκι φοράς. Έρχομαι. Τι παπουτσάκι φοράς. Για κάνε λίγο έτσι. Πάθατε λίγο ένα πανικό, σηκώθηκα. Λοιπόν, Εγώ δεν έχω chicken legs, εγώ χωρέα. Για να δω. Τώρα να σηκώσω το πόδι. Δεν σήκωσε βέβαια. Περίμενε. Γιατί όλο μας λες κάνω γυμναστική, δούμε τι κάνεις τέλος πάντων. Πρέπει να σου δείξω την γάμπα. Ναι, για να δω. Πάρε την γάμπα. Αλλά την άλλη πρέπει να δείξω από πάνω εδώ. Έτσι. Δεν είναι κανένα. Να δω κι εγώ. Για πάμε να δούμε. Ο ένας και ο άλλος. Σου ρίχνω λίγο, ε. Νομίζω ότι σε περνά. Παιδιά η Μάριον γυμναστηριακή χρόνια. Μαζί πάμε στα γυμναστήρια. Μαζί πάμε, μαζί κάνουμε. Leg day εκεί, του δίνουμε. Πάμε. Και πάμε στο τελευταίο. Πώς να περάσεις απαρατήρητος άμα είσαι κάνεις ζαβολιά, πόσο μάλλον άμα είσαι σκύλος. Βλέπουμε εδώ πέρα, το σκυλί αυτό είναι πραγματικό να ξέρετε. Αλλά έχει το ίδιο σχήμα με τις μαξιλαροθήκες. Είναι ακριβώς το ίδιο. Συγγνώμη, σκυλί είναι σαν αρκούδι είναι. Παιδιά, είναι σκυλί. Σκυλί! Και έχει και τις πατούσες του από κάτω. Οπότε είναι το καλύτερο καμουφλάζ, η καλύτερη κρυψώνα. Καλά καταπληκτικό, ε! Ναι, είναι ακριβώς ίδιο, έχει κάτι σε τέτοια στάση. Γιατί ήταν ένα με τη μαξιλαροθήκη, ίδιο σχέδιο. Μα ναι, εντελώς. Αυτά από μένα. Καλώς από το βίντεο. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε λοιπόν τώρα άλλη μία Κρήτη, έτσι, γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, μπάνια θάλασσες και υπάρχουν και κάποια περιστατικά τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα. Έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο άνθρωπο να μας δώσει οδηγίες, τον κύριο Δημήτρη Κλάδο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής, ακτέα Ναυαγοσωστική Ακαδημία Κρήτης και είσαστε εκεί στην περιοχή του Καρτερού, αν δεν κάνω λάθος. Καλό απόγευμα από Αθήνα. Επίσης, καλό απόγευμα από Κρήτη και από τον Καρτερό Ηρακλείο. Δεν σας άκουσα ξανά γιατί μιλάει και ο καφάτος στα αυτή μου. Να σας ξανακούσω, κύριε Κλάδο. Καλησπέρα και από εμάς, από το Καρτερό Ηρακλείου. Φυσάει σήμερα εκεί, γιατί εκεί πέρα οι θάλασσες λίγο στο βόρεια Κρήτη, έτσι, οι θάλασσες στέλνουν λίγο προσοχή. Βλέπουμε και την κόκκινη σημαία πίσω, που κάτι φυσάει, σημαίνει αυτό. Φυσάει αρκετά, είμαστε 5 με 6 φοβόρ. Mm-hmm. Είχαμε το πρωί κίτρινη, μετά τις 11 βάλαμε την κόκκινη. Μπορείτε να δείτε τη θάλασσα πίσω μου, θα με ακολουθήσει λίγο η κάμερα, θα σας δείξω τη θάλασσα. Έχει έντονο κυματισμό, μπορείτε να δείτε από πίσω μου. Βλέπετε τα κύματα. Ναι, ναι, και ξέρω πού βρίσκεστε. Είναι λίγο, είναι πολύ ωραίο το μέρος, αλλά θέλει προσοχή και χειρεύματα. Και επειδή υπήρχε και πρόσφατο περιστατικό πριν από 1-2 μέρες τουρίστα
που δυστυχώς δεν ξέρω αν είχε κάνει και κατανάλωση αλκοόλ παράλληλα, αλλά έχασε τη ζωή του. Θέλουμε πραγματικά λίγο να μας δώσετε και κάποιες χρήσιμες οδηγίες, κύριε Κλάδο, να προσέχουμε. Θα σας πω, ακούστε με, υπήρξε ένα περιστατικό με έναν νεαρό τουρίστα, ο οποίος στις πρώτες πρωινές ώρες εχθές, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μπήκε σε μια παραλία η οποία ήταν... δεν ήταν πολύ σύγκραση, αλλά εν πάση περιπτώσει η Πρεσίδα θα ήταν τα δεύτερα τη ώρα του ωραίου του Μάου. Συγγνώμη, το ωράριο εμά, το δικό μα είναι 10 με 6 το απόγευμα. Και θα ήθελα να σταθώ πάνω σε αυτό ότι οι τουρίστε που έρχονται εδώ στην Κρήτη έρχονται για τι όμορφε τη, για τι όμορφε παραλίε, για την ιστορία τη και όλα αυτά. Και όλα τα μέρη τη Ελλάδο. Θα ήθελα να πάρω σε αυτό να πω το εξή. Ότι αυτό που πρέπει να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η ασφάλεια. Να προσφέρουμε την ασφάλεια, πέρα το Υπουργείο Πολιτικής Απειλίας έχει με το νέο ΠΙΔΕΛΤΑ 71-20 έχει προσάψει τέτοιοι απειλητές σε κάθε πύργο. Έχει ανεβάσει τα στάνταρ ασφαλείας στα 200 μέτρα πύργο, αλλά έχει κάνει μια μεγάλη παράλυση. Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι στο Υπουργείο Πολιτικής Απειλίας, ο κ. Κωνσταντινίδη, είναι άνθρωποι που ξέρουν από αυτογραφή, ξέρουν από ασφάλεια και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί γρήγορα για να μην έχουμε πληθυσμό. Τι εννοείτε τώρα ότι παρά τα όσα μέτρα έχουν ληφθεί, σε κάποιες παραλίες δεν υπάρχει ναυαγοσώστης? Καλά ακούω, γιατί έχει και λίγο θόρυβο, είναι ο αέρας μάλλον εκεί. Ακούστε με, πολυσύγναστη παραλία λέγεται αυτή που έχει 50 ομπρέλες. Η παραλία που έχει 49 δεν είναι πολύ σύγχρονη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για δύο ανθρώπους διαφορά. Οι 50 ομπρέλες, ναι, δύο καρέκλες είναι 100 άνθρωποι. Οι 49 είναι 98. Και ρωτώ τώρα εγώ. Οι 50 λοιπόν έχουν ένα βαγοσώστη. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, κύριε Κλάδο. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά σε θάλασσες με ρεύματα και σε πολυσύχναστες, όπως λέτε και εσείς, παραλίες, πρέπει να υπάρχει ο ναυαγοσώστης, γιατί σώζει ζωές. Και ενδεχομένως κι αν και εκεί που έγινε το περιστατικό υπήρχε, ίσως δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι, στο συγκεκριμένο, εκεί στη Χερσόνησο. Αυτό σας είπα και πριν, την παραλία. Ναι, μεν δεν είναι πολυσύχναστη. Ναι. Και αυτό θέλω να δουν οι υπεύθυνοι. Ότι από τη στιγμή που υπάρχουν έστω και 20, 40 άνθρωποι, 50 άνθρωποι σε μια παραλία, πρέπει ο νομοθέτης να ορίζει και να δει άδεια σε αυτό που θέλει να βάλει ο προκαθίσματα, μόνο με παρουσία του. Δώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, και λίγες χρήσιμες συμβουλές. Έτσι, τώρα, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά-σιγά και τη θάλασσα την αγαπάμε, να τη χαρούμε, όχι να κινδυνεύουμε. Πολύ σωστά, πολύ ωραία το λέτε. Ακούστε με, χρήσιμες συμβουλές είναι γονείς πολύ κοντά στα παιδιά σας. Δεν είναι ο ναυαγοσώστης αυτός που πρέπει να κοιτάει τα πάντα. Οι γονείς λοιπόν, οι μαμάδες, οι παπάδες, κοντά στα μικρά παιδιά. Οι ηλικιωμένοι, οι μεγάλες ηλικίες, ας μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Και αν έχουν κάποιο ιστορικό, οι συγγενείς, καλό είναι να το αναφέρουν στον ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να είναι στα πάιτ, αν και εφόσον χρειαστεί να επέμβει. Mm-hmm. Δεύτερον, απαγορεύεται η πολίτευση μετά από φαγητό ή ποτό. Σεβόμαστε το πίνακα που είναι αναρτημένο σε κάθε πύργο, που λέει τι σημαίνει κάθε σημαία. Όταν έχει κόκκινη σημαία λοιπόν, σεβόμαστε και δεν απογνώμαστε, παίρνουμε μέχρι τη μέση, ίσα να βραβούμε να απολαύσουμε τη θάλασσα. Έτσι ώστε οι διακοπές μας να εξελιχθούν ομαλά, χωρίς να προβλήματα. Τα πιο συχνά περιστατικά που έρχεται τώρα, κύριε Κλάδο, πού οφείλονται? Πού οφείλονται? Οφείλονται στο ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι πολύ καλοί κολύμβητες. Έχουν στο σχολείο από το δημοτικό την κολύμβηση. Κολυμπάνε όλα τα στυλ κολύμβηση. Απλά δεν γνωρίζουν τα υποθαλάσσια ρεύματα που έχουμε εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα. Mm. Με αποτέλεσμα, όταν θα μπουν μέσα και με κίτρινη σημαία, mm-hmm, με καιρικά φαινόμενα λίγο έντονα, 4 με 5 εποφόρ, νιώθουν το ρεύμα του στραβάει και επέρχεται ο πανικός. Ο πανικός αρχίζει καρδιά και χτυπάει γρήγορα και σε συνδυασμό με το υγρό στοιχείο που θα πιει, από εκεί έρχεται το μοιραίο μετά. Εάν προλάβω να βγάλω στις υπολογιστές για την παραλία, καλώς. Εμείς θέλουμε όλα αυτά να τα προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, και να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πέραν από το φαγητό είναι και το αλκοόλ, το οποίο κανείς πρέπει να έχει με πολύ μέτρο, έτσι, γιατί όταν είσαι σε μεγάλο κέφι, δεν πας να μπαίνεις μέσα στην θάλασσα. Ο νέος ο 20χρονος αυτός, δυστυχώς, ο πρώτος παράγων που είναι αιτία του πληγμού είναι το αλκοόλ. Είχε πει αλκοόλ. Είχε καταναλώσει αλκοόλ με αποτέλεσμα να πει σε μια παραλία χωρίς να βαθμιστεί. Γιατί αν υπήρχε ένα δαμαγωσός εκεί, ήταν πολύ σύγχρονη, θα του στήριζε αμέσως να βγει έξω. Εμάς ο ρόλος μας πήρε ποιος είναι. Κύριε Κλάδο. Πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Η πρόληψη σώζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Και εγώ επίσης, χωρίς τα πρόβλημα.
Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναγκαστικά. Α, έχουμε τη λύση του quiz. Έχουμε τη λύση. Ωραία, του για quiz. Πάμε λοιπόν να δούμε λοιπόν το κοριτσάκι αυτό βεβαίως. Ναι, Χαρούλα Αλεξίου. Παιδιά, μοιάζει πάρα πολύ. Σπουδαία, σπουδαία, σπουδαία. Σπουδαία, όμορφη, Φωνάρα, μοναδική, βέβαια, διαχρονική και καταπληκτική. Λοιπόν, τώρα πάμε να δώσουμε άλλη μια φορά το αυτοκίνητο και να μπείτε στη διαδικασία να δοκιμάσετε την τύχη σας και που ξέρετε μπορεί εσείς να βρεθείτε με τα κλειδιά αυτού του υπέροχου Peugeot 208 έκδοση like. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Αν προτιμάτε, στείλτε SMS και γράψτε open αφήνοντας κενό, ονοματεπώνυμο στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε να δούμε ποιος ή ποια έχει κερδίσει σήμερα αυτά τα προϊόντα που δίνουμε. Μέχρι στιγμής μόνο γυναίκες έχουν κερδίσει. Ναι, να δούμε σήμερα. Για να δούμε σήμερα. Θα έχουμε την ανατροπή. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τυχερή. Πάλι γυναίκα. Το είπα εγώ. Δεν, σας έχουν πάρει τον αέρα. Μα προλάβανε οι γυναίκες γι' αυτό. Προλάβανε, είναι πιο γρήγορες. Όλγα μου συγχαρητήρια, κέρδισες προϊόντα αξίας 300 ευρώ από την JVC. Να τα χαρείς, ακουστικά, ηχεία, ό,τι συνεπάγεται. Καλό Σαββατοκύριακο από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά και εσείς καλά να περάσετε. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, αλλά τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι. Βεβαίως εδώ θα είμαστε. Εδώ στις 2 η ώρα ραντεβού να περάσετε όμορφο το Σαββατοκύριακο. Να γεμίσετε μπαταρίες, να χαμογελάτε, να δείτε τους φίλους σας. Όλα καλά. Δευτέρα εδώ. Γεια.